Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Χιλιτίδης εδώ παρέα μέχρι τις 2. Βασίλης, γιατρός Ηρακλειδέας. Καλημέρα στον κόσμο. Ναι, γεια σου Βασίλη. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Εντάξει, αρκετό καιρό ναι. Όντως. Έχουμε ποδοσφαιρικά γεγονότα στην Ελλάδα. Έχουμε Champions League, έχουμε UEFA σήμερα. Europa League, ναι. Europa League, ναι. Τα πρώτα παιχνίδια για το θεσμό του Europa League. Θα είχαμε και κύπελλο Ελλάδος, αλλά τελικά δεν έγινε, να πούμε, διακόπη. Μάλλον δεν διακόπη, δεν θα γίνει. Αυτοκτόνηση, θα λέγαμε. Ναι. Μόνο. Χάσαμε την ευκαιρία να έχουμε revanche, να έχουμε ωραία αποτελέσματα από τους. Και ένα μεγάλο τελικό. Το πιο πιθανό να ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ. Καλά, ο Τρόμητος του Βέλλα έχει πιθανότητες απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Τρόμητος, η οποία δεν ενθουσίασε και με την εικόνα της στην Τρίπολη την περασμένη Δευτέρα. Λογικό και επόμενο, είναι μια ομάδα η οποία μπήκε με πολύ δύναμη. Η ΑΕΚ. Όταν μια ομάδα δεν έχει ποιότητα, για να μπορέσει να πετύχει κάποιους στόχους, είναι αναγκασμένη να δώσει το κάτι παραπάνω βιολογικά στην αρχή του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα έχει κακή εικόνα όσο προχωράει το πρωτάθλημα και θα μπούμε και στα playoffs. Το ταβάνι της δηλαδή αρχίζει να κατεβαίνει. Έχει αρχίσει να πέφτει η απόδοσή της. Ναι. Σωστό. Αυτό προσδοκούμε, εντάξει. Ναι. Και είναι... Λογικά μιλάμε. Λογικά μιλάμε. Τραυματίστηκε και ο Γιοχάνσον. Έφυγε ο Ζουκουλίνη. Στα χαφ πολύ καλά. Ένας καινούριος ο οποίος θα έδινε και ως τρίτος χαφ, αλλά πάτηκε και περιοχή. Πιο ουσιαστικό σαν το Μάνταλο, θα έλεγα. Φαινόταν ότι θα ήταν ρολίστας μεγάλος. Ζουκουλίνα, Γιόχανσον, Σιμόες, ήταν μια τριάδα καλή. Φεύγουν οι δύο. Μένει ο Σιμόες. Η ομάδα η οποία φαίνεται παραδοσιακά ότι φορμάρεται αυτή την περίοδο είναι ο Παναθηναϊκός πάλι. Ήταν καλός και την Κυριακή με τον Ατρόμητο. Ναι. Εδώ και τρία χρόνια συμβαίνει ακριβώς το ίδιο γεγονός. Δηλαδή η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι πολύ κακή μέχρι εκεί το Γενάρη και σταδιακά αρχίζει και ανεβάζει απόδοση. Ναι. Δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα το τελευταίο τρίμηνο κατά παράδοση. Και έχω την αίσθηση ότι θα είναι και ομάδα που θα πάρει και τη δεύτερη θέση. Τον Κίζα βάλανε. Ναι, να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Κίζα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον τον εμπιστεύεται και η Ομοσπονδία. Δηλαδή είναι έναν ερχόμενο αστέρι στην ελληνική διαιτησία. Για μένα είναι από τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές αυτή τη στιγμή. Και δικαιολογημένα παίρνει, ας πούμε, αυτό που λέμε τη σφυρίθρα για να είναι στο Καραϊσκάκης σε ένα ιδιαίτερο ντέρμπι. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελε ο Κίζα. Μα δεν κρίνει κάτι. Δεν κρίνει κάτι. Ούτε το ΑΕΤ του Ολυμπιακού κρίνει, ούτε πρωτάθλημα κρίνει. Σωστό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να παίξει και 50-50 και να χτίσει πάνω σε αυτό. Σωστό. Σωστό. Σάλλος με τις δηλώσεις Αλέφαντου για τους ομοφυλόφιλους. Εντάξει. Δεν ξέρω τι είπε ο Νίκος. Την ντροπή της κοινωνίας, ότι. Εντάξει, σίγουρα. Είτε είναι ενεργειακός είτε είναι παθολογικός. Δηλαδή. Αφορά μόνο τους άντρες αυτό και τις γυναίκες. Δεν διευκρίνησε ο Νίκος για τις γυναίκες. Δεν του έκανε βέβαια και ο Αρναούτογλου την ερώτηση. Νίκο, ξέρω εγώ, σου αρέσει να βλέπεις δύο γυναίκες, ας πούμε, να ερωτοτροπούν. Εγώ θα του την είχα κάνει την ερώτηση, ας πούμε. Νομίζω ότι μελλοντικά θα γίνει κάτι τέτοιο. Για να διευκρινιστεί. Ναι. Που αναφέρεται ο κύριος Αλέφαντος. Ναι. Πάντως, μια και πιάσαμε τώρα το ποδοσφαιρικό και πήγαμε στον Νίκο τον Αλέφαντο, ο οποίος έκανε τα κοιλιακά. 100 κοιλιακά στην εκπομπή του. Πώς το να, του Αρναούτογλου. Τους έκανε όντως. Ναι. Σε αυτή την ηλικία. Ναι. Μπράβο του. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Στα 77 να κάνεις 100 κιλιακούς. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ναι, ρε φίλε, τρελαμάρα δεν είναι. Δεν είναι τρελαμάρα. Νομίζω ότι μέχρι να. Ο Αρδάνο το γλύκο μπορούσε να πάρει, ας πούμε. δεν νομίζω. Θα τον πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω. Όχι. Δεν το ξέρω. Θα τον πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω, βέβαια. Τι έγινε με το σύμφωνο συμβίωσης, μαθαίνω, προχωράει το πράγμα. Εντάξει, και προχωράει. Και προσπαθεί να βελτιωθεί και το νομικό καθεστώς, έτσι ώστε πλέον να επεκταθεί και να έχει και άλλες εφαρμογές. Και το κομμάτι της υιοθεσίας πλέον να είναι πιο ευέλικτο και όχι μόνο για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια μέσα από τις συμφωνίες συμβίωσης, αλλά και για τους ετεροφιλόφιλους. Γιατί πλέον ήταν τόσο στενό το νομικό πλαίσιο που ήταν πολύ δύσκολο να υιοθετήσει παιδί. Αλλάζουν πλέον τα κριτήρια. Αυτό βέβαια έχει σχέση και με τα δικαιώματα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει μια νομοθεσία. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε υπογράψει, ας πούμε. Όλα αυτά εδώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να συμμορφωθούμε. Κοιτάξτε, ως κοινωνία. Για πες μου τώρα. Ως κοινωνία δεν είμαστε στο επίπεδο ρημότητας με πιο προηγμένες κοινωνίες στην Δυτική Ευρώπη. Α, δεν είμαστε. Όχι βέβαια. Είμαστε πίσω ακόμα, λες. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι επακόλουθο και της οικονομικής κατάστασης. Όταν δηλαδή μια χώρα έχει υψηλό βιωτικό επίπεδο,
Έχει λύσει δηλαδή τα βασικά της θέματα. Νομίζω ότι μπορεί να επεκταθεί και σε αυτά. Ναι. Τώρα στην Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα βιοπορισμού και θα έλεγα ότι ίσως να μην είναι και προτεραιότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αμεληθούν τέτοια φαινόμενα. Εσύ, ποια είναι η άποψή σου, δηλαδή? Ότι... Για μένα, εντάξει, ναι, τώρα να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι πάνω απ' όλα αυτό που χρειάζεται ένα μικρό παιδί είναι η αγάπη. Η αγάπη. Το συνέστημα. Ναι, ναι. Το σωστό περιβάλλον. Ναι. Το αν οι γονείς είναι του ίδιου φίλου διαφορετικού, αυτό εντάξει δεν έχει δοκιμαστεί βέβαια, αλλά. Σύμφωνα με τον Αλέφα, το λέει, δεν μπορεί να δύο άντρες να φιλιώνται. Νομίζω ότι αρμοδιότεροι είναι οι ψυχίατροι για να μας απαντήσουν πάνω σε αυτό. Ψυχίατροι. Ναι, για να. Μπορούν να απαντήσουν. Παιδοψυχίατροι. Παιδοψυχίατροι. Ό,τι και να πούμε εμείς, είναι μια προσωπική άποψη και έχει επιστημονική αυθαιρεσία. Άρα λες, ένα παιδί, ας πούμε, χρειάζεται την αγάπη, την οποία μπορεί να μην τη βρει. Εντάξει, δεν είναι κριτήριο το να είναι άτομα του διαφορετικού φύλου για να του προσφέρουν αγάπη ενός παιδιού. Είναι απαραίτητα βιολογικού του γονείς. Ναι. Αυτό. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι, λες ότι πρέπει να προχωρήσει όμως. Αντιδράει όμως η Εκκλησία. Κατά κάποιο τρόπο. Η Εκκλησία έχει κάνει και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ως εταιρεία, για το σύγχρονο συμβίωση. Ως εταιρεία, ναι. Ως. Γιατί εντάξει, υπάρχουν συμφέροντα οικονομικά. Χάνει, λες. Σαφώς χάνει, εντάξει. Α, γι' αυτό λες ότι. Μειώνονται οι θρησκευτικοί γάμοι. Αυτό είναι τζίρος. Είναι απώλεια εσόδων. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, τώρα μειώνονται οι θρησκευτικοί γάμοι και ούτως ή άλλως και πάνε στα. Τώρα δεν βαφτίζουν και τα παιδιά. Τα δίνουν όνομα, ας πούμε, λόγω οικονομικής κρίσης. Θυμάσαι και τα βαφτίσια, μαζεύονταν τα σόγια. Όχι Πέτρος θα το βγάλουν το παιδί, όχι Παύλος, όχι Σωτήρης και μαλώνανε. Πηγαίνανε μετά να πούμε και εγώ. Αυτό είναι ένα διαδικαστικό, εντάξει. Δεν είναι στο μακρινό παρελθόν. Δεν είναι και το ουσιαστικό πραγματικά. Ναι. Ναι, είναι φοβερό, δεν είναι. Είναι. Εκεί είναι το οικονομικό το μεγαλύτερο κομμάτι. Όλα για... Δικαιώνει το τίτλο της εκπομπής σου. Ότι. Ή στην Α ή στη Β, όλοι πάνε. Είναι η μαρμίτα. Η μαρμίτα είναι το θέμα. Το δέλερ αυτό είναι. Ναι. Η μαρμίτα δεν υπάρχει πια. Και τα πράγματα πάνε. Και λογικό να αντιδράσει. Λογικό. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Άρα λοιπόν στο αυτό τη συμβίωση δηλαδή, δεν είμαστε ακόμα σαν κοινωνία, είμαστε ανώριμοι λες ακόμα. Εντάξει, πιστεύω ναι, ότι δεν είναι τόσο εύκολο να το αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία μελλοντικά όταν αλλάξει η παιδεία του κόσμου. Όταν αντιληφθεί ότι. Α, δεν έχει παιδεία, λες, ας πούμε. Είναι θέμα παιδείας καθαρά. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Ο Έλληνας δεν είναι ακόμα, δηλαδή δεν λες μοντέρνος, ας πούμε. Είναι, εντάξει, δηλαδή, ναι. Ζει με ταμπού πολλά. Ζει... Με τις ειδαιμονίες. Δεν θα έπρεπε. Αχα. Ναι. Ναι. Για πες, συνέχισε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι προσωπική άποψη. Ο κόσμος θα μιλήσει. Στην Ευρώπη έχουν ανοίξει και οίκοι ενοχής με ζώα. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα. Θα μπορούσα εγώ να έχω ένα σκύλο, ας πούμε, να πάω. Αυτό δεν είναι normal, τι λες τώρα, ας πούμε. Εντάξει, εδώ, εδώ ξεφεύγουμε λίγο, γιατί εντάξει, το ζώο δεν έχει και συνείδηση το τι κάνει. Ναι. Δεν έχει συνείδηση το ζώο. Σαφέστατα. Ναι. Ναι. Πώς. Αυτά τώρα δεν ακούω. Δεν έχει καμία συνείδηση. Χράς, είναι, χράς, καθαρά, είναι καθαρά ένστικτο. Ναι, εντάξει. Ναι. Εδώ... Δεν το άκουσα. Το ένστικτο, ναι. Αλλά πιάνουμε τώρα θέματα τα οποία είναι εκτός ποδοσφαίρου. Εμείς τώρα είπαμε πέντε πράγματα για το ποδόσφαιρο. Για τους μετανάστες δεν ξέρω τι άποψη έχεις, δεν σε ρώτησα. Εντάξει. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η γη δεν έχει σύνορα πραγματικά. Σωστό. Αυτά είναι στο μυαλό όλα. Ναι. Τώρα από εκεί και ύστερα υπάρχουν τόσες τεράστιες διαφορές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα, ναι, για την παγκόσμια κοινωνία. Ναι. Ότι υπάρχουν αυτές οι ανισότητες. Θα έπρεπε να εξομαλυνθούν όλα αυτά. Ευκαιρίες για καλή ζωή πρέπει να υπάρχουν για όλους. Ναι. Δεν υπάρχουν για όλους. Δυστυχώς όχι. Δεν είναι, η ζωή είναι άδικη, ας πούμε. Σαφέστατα. Σε πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι άδικη. Σε ο στρατό σας βοηθάτε, τι κάνετε. Πάτε κουραμάνες, τι κάνετε εκεί πέρα. Εντάξει. Ναι. Βοηθάει. Ναι, υπάρχει βοήθεια. Δηλαδή, τι κάνει ο στρατός. Παρέχει και. Στρατόπεδα. Χώρους, προσωπικό, περίθαλψη. Εντάξει, βοηθάει στο σύστημα των σκηνών. Έχει παροχή πολύ σημαντική. Έλα. Εντάξει. Ναι. Βοηθάει αρκετά. Όχι αρκετά. Βοηθάει. Είναι θα έλεγα κεφαλαιώδης η συμμετοχή του. Λες, ε? Ναι, ναι, ναι. Ο στρατός. Περισσότερο από κάθε άλλο. Με εθελοντική εργασία. Εθελοντική δηλαδή. Εθελοντική δηλαδή, με υπέρβαση ωραρίων. Χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε ανταμοιβή, οικονομική, δεν ξέρω αν θα υπάρξει ηθική. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπλακεί σε κάτι τέτοιο, αλλά ναι, δεν θα είμαι και ενάντιος. Ναι, δεν είσαι και ενάντιος. Όχι, όχι. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό που λέμε ανθρωπισμός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας. Θέλω να μου πεις λίγο για το Champions League που είδαμε. Πέρασε μια πολύ καλή εβδομάδα, όντως. Άμα είδες το Real Roma. Το είδα το Real Roma. Θέλω να μου το αναλύσεις λίγο, γιατί έχω άποψη. Πες μου, λοιπόν. Αυτό το οποίο είναι, ναι, πολύ φανερό πλέον είναι το επίπεδο φυσικής κατάστασης των δύο ομάδων, ότι είναι τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Άλλα τρεξίματα, δηλαδή, έβλεπες, ναι, ότι όσο πέρναγε ο χρόνος,
πραγματικά οι παίκτες της Ρώμα τέτοιοι να λιποθυμήσουν. Το παιχνίδι πήγε ένα τρελό ρυθμό. Πραγματικά είχε πολύ καθαρό χρόνο παιχνιδιού το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ καλό για ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο, για να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, πόσο σημαντική είναι πλέον η προπόνηση και το πόσο σημαντικό να είσαι καλός αθλητής στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό το είδες και στην Μπαρτσελόνα με την Άρσεναλ. Εκεί δεν είδες τέτοιες διαφορές. Και είδες ένα άνοιγμα της Άρσεναλ. Σε ένα ρίσκο της Άρσεναλ. Η ψαλίδα μεταξύ της τελευταίας και της πρώτης ομάδας στην Premier League είναι πάρα πολύ μικρή. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο. Βέβαια. Αλλά οι top ομάδες οι οποίες προέρχονται είτε από τη Γερμανία είτε από την Ισπανία είτε ακόμα και από την Ιταλία, νομίζω ότι αν συμμετείχαν στην Premier League θα κάνουν περίπατο. Δηλαδή είτε η Juventus συμμετείχε στην Premier League, είτε η Barcelona, είτε η Real, είτε ακόμα και η Dortmund, που αυτό φάνηκε με το σημερινό παιχνίδι με την Tottenham, νομίζω ότι θα ήταν πολύ εύκολο το να κατακτήσουν τον τίτλο. Ναι. Λοιπόν, εδώ ένα φίλο αεξή. Αντιαεξή, φίλε, γιατρέ, εντάξει, μια σοπαλή έφερε η ΑΕΚ. Χαλάρωσε, λέει ο Παναθηναϊκός, φορμαρισμένος. Με ποιον θα βγει δεύτερος, λέει. Όχι, εγώ δέχομαι ότι είμαι ντεφορμέ, λέει η ΑΕΚ. Ποιος αυτή την εποχή παίζει καλύτερα από την κακή, κατά τη γνώμη σου, ΑΕΚ, και παίρνει αποτελέσματα. Ο Ηρακλής, λέει, ή ο ΠΑΟ. Κοίταξε, υπάρχουν ομάδες οι οποίες φόρτσαραν υπερβολικά για να μπορέσουν να πετύχουν γρήγορα τους στόχους τους. Μέσα σε αυτές καταλέγεται και ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός δείχνει να έχει μια βιολογική πτώση. Ναι. Πέτυχε νωρίς το στόχο του, που ήταν η εύκολη σωτηρία. Από εδώ και στο εξής δεν βλέπουμε, ας πούμε, να κάνει καλά παιχνίδια η ομάδα του Ηρακλή. Ούτε τα τρεξίματα που είχε στην αρχή της χρονιάς έχει. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Ξενίδης είπε ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα β' εθνικής και μια καλή φόρμα του Βέλιου στον πρώτο γύρο έφερε επιθυμητά αποτελέσματα. Αποτυπώνει την προσφυγική. Τον άκουσε. Διάβασα τη συνέντευξή του και την άποψή του. Με βρίσκει... Τον κράζουν λίγο ο Ηρακλής, δεν ξέρω το λόγο. Εντάξει, με βρίσκει σύμφωνο το γεγονός. Ναι. Εντάξει. Ότι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Ηρακλής έχει πιάσει ταβάνι αγωνιστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το επιτελείο του κ. Παπαδόπουλου, το γυμναστή, ο οποίος είχε μια ομάδα ατάλαντη σε τόσο υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Μια ομάδα ατάλαντη. Σε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Το οποίο μας έδωσε μια πολύ εύκολη συμπεριφορά. Όταν ο Ηρακλής το έκανε αυτό εδώ το αθλητικό του, έτρωγε πεντάρες και τεσσάρες από την ΑΕΚ, θες να πεις. Εντάξει. Αυτό μας πλήγωσε πάρα πολύ. Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία η ομάδα, ακόμα και ήταν με ένα 0 στο Περιστέρι, οφείλεται στην πολύ καλή φυσική κατάσταση του Ηρακλή. Ότι δεν έδωσε πολλά δικαιώματα στον Ατρόμητο, που σαφώς έχει ποιοτικότερο ρόστερ, να του κάνει πολλές φάσεις. Αλλά σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ηρακλής έπρεπε να παίξει ποδόσφαιρο για να πάρει αποτέλεσμα. Να παράξει δηλαδή ποδόσφαιρο, ναι. Δεν μπορούσε να το κάνει. Έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η ομάδα στο 8 που είναι η πιο βασική θέση του σύγχρονου ποδόσφαιρου πάσχει. Δυστυχώς δεν έχει δημιουργικότητα από την πίσω γραμμή, δεν μπορεί να βρει χώρους, δεν μπορεί να έχει την κάθετη πάσα. Έβαλε τον Κυριακίδη εκεί. Το κακό είναι ότι ακόμα και τα ακραία μπακ δεν μπορούν να προσφέρουν επιθετικά. Δηλαδή, βλέπεις, έχει ένα ψηλό σεντερφόρ, Βέλιο, δεύτερο Λουκίνα, τρίτο Περόνε, βαριά κορμιά. Δεν μπορούν να πάρουν τη γραμμή οι δύο μπάκο που κουβάλε ο Ραμαντάς και να φορτώσουν. Δηλαδή, ακόμα και με ορθόδοξο τρόπο παιχνιδιού. Λίγο του αδικεί του δύο πλάγιου που έχουν κλείσει. Αμυντικά είναι εξαίρετοι. Στο επιθετικό κομμάτι του κρίνουν. Και... Ανεβαίνουν. Εντάξει. Φιλότιμα. Εκεί που χάνουν λίγο είναι στον Μπόι. Δεν μπορεί να γίνουν στον Μπόι. Άμυνα. Εντάξει, και με του δύο. Ο Ηρακλής δεν το έχει πληρώσει αυτό, γιατί έχει και αμυντικά χάφτα, τα οποία τουλάχιστον σε επίπεδο καλύψουν. Σε τερμπακίζουν. Ο Καρασαλίνης και ο Ιτζόγλου το κάνει αυτό. Κλείνει γρήγορα πίσω και κλείνει τις τρύπες. Εντάξει. Αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Παπαδόπουλο και το επιτελείο του, που κατόρθωσε μια ομάδα πραγματικά με λίγα προσόντα όσον αφορά το επιθετικό ποδόσφαιρο να μείνει τόσο εύκολα σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, υπήρξαν στιγμές που ακόμα και ο Πανθρακικός και η Καλονή ήταν πιο ωραίοι στο μάτι σχέση με τον Ηρακλή. Η Καλονή θα έλεγα ναι, αλλά όχι ο Πανθρακικός. Και ο Πανθρακικός με τον Τιγκινή. Πεσμένος. Εντάξει, δεν είχε το μεγάλο ρόστερ. Εντάξει. Γι' αυτό ίσως. Εντάξει. Άλλο. Να επανέλθουμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μια που είχαμε μια. Το κάνουμε μπαλάκι. Πάμε από τον Ηρακλή στην Άρσεναλ, από την Άρσεναλ θα πάμε στον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ θα πάμε στον Άρσεναλ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ στο τέλος, γιατί έχουμε αλλαγή προπονητή. Εγώ διαφωνώ ριζικά με την απομάκρυνση του κύριου Τούντορ. Γιατί το λες αυτό? Γιατί και ηλικιακά με γέμιζε ότι ήταν ένας νέος προπονητής με φιλοδοξίες. Τώρα υπάρχει αυτό που λέμε ότι δεν μπορούσε να διαπιστώσει κανείς που οφείλεται. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει μετατραπεί σε θλάσσι FC, όπως ονομάζουν εύστοχα εδώ πέρα στο ρεπορτάζ της Μέτροσπορ, και ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο. Αν είναι ευθύνη του προπονητή, του γυμναστή. Πάντως ο. Αν είναι ευθύνη του γηπέδου. Το μεσημέρι, εγώ έβγαλα με το γουρούνι, με το Γρηγόρη, τον πρώην γυμναστή του ΠΑΟΚ για 28 μέρες
Βγάλα κάποιο γυμναστή του ΠΑΟΚ, τον Παπαλάμπρου τον Γιώργο. Παλαιότερο, ο οποίος έφυγε την 27η μέρα από τον ΠΑΟΚ γιατί διαφώνησε σε θέματα γύμνασης της ομάδος και μας είπε πολλά πράγματα. Το κυριότερο που μου είπε εμένα είναι ότι το γήπεδο της Μεσημβρίας εκείνου του Κουνουποχωριού είναι φανταστικό. Και εγώ επειδή ότι... έχω επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις. Ναι, μην ψάχνετε να βρείτε, λέει. Είναι καλές τις θλάσεις το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Πρόσφατα, ναι. Βέβαια. Αυτό μας είπε, δηλαδή εν ολίγης. Ο τύπος. Δηλαδή ότι ναι. Πιέστηκε πάρα πολύ ο κορμός το αθλητικό και κομμάτι. Και άφησε να εννοηθεί ότι ο ΠΑΟΚ έκανε κακή αθλειότατη προετοιμασία. Αυτό κοίταξε, άφησε να εννοηθεί. Ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ κακή προετοιμασία. Σε αγωνιστικές υποχρεώσεις πολύ νωρίς. Ναι. Και αυτό τον ανάγκασε να είναι και πολύ γρήγορα έτοιμος αγωνιστικά. Ναι. Δηλαδή δεν έκανε πραγματική προετοιμασία η ομάδα του ΠΑΟΚ ή έκανε προετοιμασία και έπαιζε και αγώνες. Ναι. Αυτό σίγουρα είναι πολύ επιβαρυντικό. Ναι. Για τους ποδοσφαιριστές. Σωστό. Μην το αμελούμε αυτό. Εντάξει. Εσύ είσαι δηλαδή θα ακουστούμε αντίθετος στην αποπομπή του τουρνέ. Ναι. Από τη στιγμή που έχει φύγει ο Άρνερσεν, ναι. Και μάλλον φεύγει και ο Μπερμπάτοφ, θα αποτελέσει παρελθόν. Δεν τον κάνω τον Μπερμπάτοφ. Εντάξει, ήταν μια άστοχη επιλογή. Βέβαια. Δυστυχώς. Βέβαια. Εντάξει, ούτε στο εμπορικό σκέλος μπόρεσε να έχει επιτυχία η μεταγραφή του Μπερμπάτοφ. Δηλαδή δεν πούλησε ούτε φανέλες. Στην ουσία τίποτα, ούτε θα μείνει κάτι. Εγώ ήταν να πάρω να πούμε φούτερ Μπερμπάντοφ και περιμένω να τελειώσει η σεζόν να το πάρω 20 ευρώ να πούμε. Εντάξει. Να το κατεβάσω. Θα το κρατήσει λεκτικά. Θα το κρατήσω. Του ναι. Σινιόρι έχει. Του Σινιόρι δεν είχα κόντρα μαζί του, δεν είχα κανένα θέμα. Ναι. Αντίστοιχη περίπτωση είναι, αλλά εντάξει, ναι. Είχε φύγει νωρίς. Ναι, ήταν καραγκιόζλικη να πούμε. Εντάξει, αντίστοιχη μεταγραφή. Στα 37 του είχε έρθει. Άλλες εποχές. Ο Σινιόρι είναι για μένα με μένα γεννημένο. Δηλαδή ο άνθρωπος ήρθε στα 37 του στον Ηρακλή. Έφανε ένα γκολ στο ιστορικό παιχνίδι με το Κερατσίνη. Όχι, ρε, χάρισε μια πρόκληση. Και ένα με τη Λίντς, ένα φιλικό. Σε ένα φιλικό, ναι. Με τη Λίντς που ήταν εκεί και ο Ασλαμάς εκεί πανηγύρισε σαν το χαζό να πούμε και ο Ασλαμάς και γίνει μια σκηνή ωραία. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Μπερμπάτοφ το είπαμε, το γράψαμε. Και άμα είναι αλλιώς τα πράγματα, ας παίξει μπάλα ο Μπερμπάτοφ τώρα από εδώ και πέρα. Θα παίξει και στα play-off και να είναι ο μεγάλος παιχταράς με τον Ήβιτς. Άμα είναι δηλαδή ο Μπερμπάντοφ ότι τον καημένο που δεν τον αξιοποίησε ο Τούντορ, να λοιπόν η ευκαιρία τώρα που ξεπέρασε τη θλάση και μπαίνει κανονικά σε ρυθμούς κανονικούς, τι αγωνιστική έχουμε τώρα, έχουμε άλλα 6 μάτς. Έχουμε συνολικά άλλα 5 παιχνίδια. 5 παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν θα τιμωρηθεί μέχρι να τελειώσει η κανονική λήξη του κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Θα μπει στα play-off ναι. Και τιμωρία θα εφαρμοστεί εκεί. Δηλαδή δεν θα χάσει τα. Δηλαδή και οι ίδιοι άνθρωποι της Νόβα θέλουν τον ΠΑΟΚ μέσα στα playoffs γιατί είναι λογικό. Έτσι. Είναι μια εμπορική ομάδα. Είναι άλλο να διαχειριστούν ένα μάτς ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και άλλο να διαχειριστούν ένα μάτς Πανιόνιος ή Ξάνθη Παναθηναϊκός. Σωστό. Νομίζω ότι το θέλουν και οι ίδιοι. Σωστό. Σε επίπεδο τηλεθέασης. Ναι. Το κρίνω λογικό. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται για εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή η τιμωρία να εφαρμοστεί μέσα στα playoff. Σωστό. Θα αρχίσει πάλι ο Τζόρντα να μας λέει μείον 15. Ναι. Τα φοβερά μαθηματικά του. Είναι φοβερό. Εντάξει. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει στα playoff. Το κατελάχιστον θα πάει στο. Θα πάει στο Europa League. Έχει καλή βαθμολογία στην Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να έχει και καλές κληρώσεις και να βρεθεί πάλι στο μίλητο του Europa League. Δηλαδή ναι. Οικονομικά να πάει μια χαρά και χρονιά του χρόνου. Αν βγει δηλαδή στο UEFA, εσύ θα θεωρείς τη χρονιά επιτυχημένη για τον ΠΑΟΚ. Σαφέστατα, ναι. Δηλαδή είναι στην πεντάδα. Έχει οικονομική προοπτική για τον χρόνο, δηλαδή να ρεφάρει τις ζημιές. Πήγε στην πεντάδα, το κύπελο διεκόπη, δεν δηλαδή το χάσε. Και πέρσι που ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πέμπτος, είδαμε ότι με εύκολο τρόπο μπήκε μέσα στο σομίλιο. Εύκολη στην πεντάδα, ναι. Στο μίλητο του Europa League. Α, λες το καλοκαίρι που. Το καλοκαίρι, ναι. Η αντίπαλη είναι χαμηλής δυναμικότητας γιατί έχει καλές κληρώσεις, έχει καλή βαθμολογία. Εντάξει, τότε μια αυτό ναι. Είναι πολύ θετικό. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ την πεντάδα. Θα μπει. Ναι, μέχρι θα μπει. Να τελειώσει η κανονική περίοδος δεν θα δικαστεί η υπόθεσή του. Δεν θα έχει αφαίρεση βαθμών. Αυτό θα γίνει μέσα στο playoff. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει. Αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Θα δούμε. Θα είναι αβάντα δηλαδή αυτή για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Ναι. Αντικειμενικά είναι. Δηλαδή λες. Αντί να σου δώσω μείον 3 βαθμούς, μείον 6 και βγεις έξω από την πεντάδα, μπες στην πεντάδα εσύ και σου αφαιρώ από τα play-off. Μάλιστα. Και αν γίνει αυτό, θεωρείς ότι θα είναι να πούμε μεγάλη αβάντα για τον ΠΑΟΚ. Σε σχέση με ομάδες οι οποίες. Δηλαδή θα πρέπει να φωνάζει ο Πανιώνιος και η Τρίπολη, με άλλα λόγια. Η Ξάνθη, τα Γιάννα, οποιοδήποτε έχει ναι. Ρεαλιστικές πιθανότητες να μπει στην πεντάδα. Ναι, α μάλιστα. Οι ΠΑΟΞίδες τι λένε γι' αυτό, θέλουν να τιμωρηθούν τώρα ή στα play-off. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, αν φάει τι θέλουν για την ομάδα του. Με μείον 6 παλεύει πολύ άσχημα να μην μπει. Αν φάει μείον 6. Αν πάει στου 32 είναι εκτός πεντάδας ήδη. Ναι. Αυτό πότε θα δικαστεί, πότε θα γίνει.
Δεν το γνωρίζω γιατί υπάρχει και απεργία των δικηγόρων. Είναι όλα αυτά στη μέση. Καλά, αυτοί οι δικηγόροι όλα απεργία έχουν. Τι... τι να σου πω. Τι ζητάνε οι δικηγόροι και κάνουν απεργία, να μας πει κανένας. Δεν έχω ιδέα. Γιατί κάνουν απεργία αυτοί, τι θέλουν, τι ζητάνε. Νομίζω για το φορολογικό, για το ασφαλιστικό. Ό,τι από, όσο ξέρω, από όσο ξέρω. Πληρώνουν εφορία. Για το κομμάτι πώς φορολογούνται, ναι. Ναι. Θα μας το διευκρινίσει κάποιος, δεν το παρακολουθεί. Λες να φύγουν και αυτοί στη Βουλγαρία και να πάνε να κάνουν και τους δικηγόρους. Έχει γούστο. Πολύ πιθανό. Με άλλη φορολογία εκεί και τα λοιπά, έτσι. Νομίζω ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Μπορούν να μετακινηθούν όπου θέλουν. Να μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τους περιορίζει κάποιος. Αρκεί να βρουν χώρο εργασίας. Το Σαββίδι πώς το βλέπεις τώρα που. Και το Παπαθανασάκη που οι οπαδοί των ομάδων τους. Τους αποθεώνουν. Τους αποθεώνουν και τα λοιπά. Λαϊκίζουν, εντάξει, αυτό είναι. Λαϊκίζουν. Γνωστό. Ποιοι λαϊκίζουν. Και οι δύο. Εντάξει τώρα, κοίταξε τώρα. Ας πάρουμε τη μία-μία την περίπτωση. Ο Παπαθανασάκης πριν από ένα μήνα τον κράζαν οι οπαδοί του Ηρακλή με πανό. Το πανό, στο κύπελλο με την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά τελικά όμως τώρα. Τον παρομοίασαν με τον αείμνηστο. Ναι. Το Δωρίδη. Και πώς άλλαξε σε ένα μήνα, δηλαδή. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, άμα πιάσει το σφιγμό του κόσμου. Γροθιά. Εντάξει τώρα, ο κόσμος θέλει Γκαρσία. Γκαρσία θέλει. Λαϊκισμό. Ήρωες θέλει. Ήρωες, ναι. Τη παντόφλα που λέμε. Έκανε δηλαδή την κίνηση ο κύριος Παπαθανασάκης, ας πούμε, και κέρδισε. Αυτό δεν είμαστε μπροστά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι. Δεν είμαστε παρά στο περιστατικό. Αλλά με τον χρόνο θα μου πήγε να δώσει να πούμε. Λες, ναι, ότι ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε. Ανέβηκε στην εκτίμηση, εντάξει. Του κόσμου του Ηρακλή, έτσι πώς αντιλαμβάνει. Αν δεν γινόταν τον πέναλτι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ και έλεγε το μάτς εκεί 1-2. Έλεγε το μάτς. Έλεγε ρε παιδί μου το μάτς. Θα πήγαινε φυσιολογικά. Ναι. Ο Σαββίδης θα έχει αυτή την αντιμετώπιση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ να το στηρίζει 4 κτλ. Το στηρίζει, εγώ νομίζω δεν το στηρίζει. Βγήκε πάνω διαμαρτυρία στο μάτς με τον Παθρακικό. Ναι, αλλά τώρα όμως βγάλανε ανακοίνωση ότι το στηρίζουν, ας πούμε. Δεν το παρακολουθώ. Εντάξει, το στηρίζουν προσωρινά. Εντάξει. Με ενστάσεις, με επιφυλάξεις. Πάντως, τον τελευταίο μήνα, Σαββίδης και Παπαθανασάκης, οι οποίοι είχαν χάσει από την έγκλη τους. Είχαν χάσει από τη δημοτικότητά τους. Αυτό είναι εντάξει. Ναι, αυτομάτως κερδίζουν. Ο Παθανασάκης θα κριθεί στο κομμάτι της αδειοδότησης. Ναι. Εκεί θα κριθεί πραγματικά. Εκεί δεν θα πάρει. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αν είναι οικονομικά συνεπής η εταιρεία. Έλα ρε. Εδώ σήμερα ο κ. Ξενίδης και πολύ έτσι εύγλωτα αμφισβήτησε την ικανότητα της ευθότητάς του. Το οποίο έχει και άμεση ανταπόκριση και στο κομμάτι της αδειοδότησης. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα κριθεί ο άνθρωπος εκεί. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι που θέλουμε, να είναι βιώσιμη ομάδα. Ναι. Και να δούμε αν αυτό, δηλαδή η λιτή οικονομική πολιτική έχει πραγματική ανταπόκριση. Γιατί αν δούμε χαμηλά συμβόλαια και η ομάδα δεν αδειοδοτείται, κάτι τρέχει. Ναι. Λες, σαφέστατα. Αλλά εκεί τον κρίνεις εσύ, όχι στην κροθιά που πήγε να δώσει. Έξει. Εγώ δεν διαφωνώ με την οικονομική λιτή πολιτική, αν αυτή μας αποφέρει την άδεια. Ναι. Είναι υπέρ. Να μην ξεφεύγουν τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι λένε τα μηνύματα, για να δούμε, τι λέει. Έτσι διαβάσω. Για εδώ λέει την επόμενη Πέμπτη. Εντάξει τώρα. Αφού έχει τόσο έγκυρο ρεπορτάζ. Τι έχει λέει. Ο φίλος μας 776. Ναι, για διαβάσω. Έχει έγκυρο ρεπορτάζ για το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Ότι εκδικάζεται υπόθεση την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το γνωρίζω αυτό. Αν θα γίνει όντως η εκδίκαση ή όχι. Ναι, ο γιατρός μας λέει βλάκες. Μα δεν λέμε ότι δεν θα εκδικαστεί. Η απόφαση πότε θα πάρθει. Πότε θα πάρθει η απόφαση. Όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή, λέει ο γιατρός μπορεί να κάνει μια. Ναι, μπορεί αυτό να πάρει μια χρονική παράταση και η τελική απόφαση να βγει όταν θα γίνουν τα play-off. Ποια εθελοντική εργασία, ρε πλάκα μας. Αυτό έχει να μην το διαβάσουμε. Μας απειλούν και μας εκβιάζουν οι ανώτεροι και δουλεύουμε 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Τζάμπα φυσικά. Λέω 7.40. Δεν το λέω. Εντάξει, δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Πάνε στο στρατό δηλαδή τζάμπα και κάνουν για τους μετανάστες, έτσι. Αυτό θες να πεις. Κοίταξε, όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο σύστημα, αναγκαστικά θα κάνει και κάποια πράγματα. Ναι. Έχει κάποια ωφέλη και πρέπει να τα δέχεσαι. Ναι. Δηλαδή, αν πάει στο φαντάρο, πάνε και δεν πάει, θα τον τιμωρεί στο φαντάρο, τι θα τον πει. Εντάξει, δεν μπορεί να. Θα τον βάλει φυλακή, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί. Πώς και αν βάλει ένα φαντάρο φυλακή 5 μήνες. Αυτά δεν λέγονται στον αέρα, εντάξει. Ναι, δηλαδή, τι κακό το κάνει. Δηλαδή, εγώ τώρα ήμουν άνεργος. Πήγαινα φαντάρος. Έτσι. Ήμουν άνεργος, ήμουν άστεγος. Και πάω στρατό. Και μου λέει, κάνε εκείνο, δεν κάνω. Σε λέει 10 μέρες φυλακή. Η διαταγή είναι διαταγή. Ναι, δεν πάω. Δεν μπορείς να παρακούσεις. Ναι, δεν πάω, ρε φίλε. Μπορείς να παραπονεθείς, δεν μπορεί να παρακούσεις. Δεν πάω, του λέω. Με στάνει 20 μέρες φυλακή. Θα τιμωρηθείς. Έχει πειθαρχικό έλεγχο. Θα με κρατήσει 20 μέρες στο στρατόπεδο. Θα τρώω μπα, θα τζάμπα, θα πίνω τζάμπα, θα είμαι στο κρεβάτι μου τζάμπα. Γιατί παλιά λέγανε οι φαντάροι, θα φύγω, δεν θα πάω στο σπίτι μου, δεν με αφήνει να πάω στη δουλειά μου. Ξέρω εγώ τώρα τι δουλειά να πάει ο άλλος.
Και σου λέει τιμώρησε εμένα, πούμε. Τι με νοιάζει, εμένα κοπρόσκυλο, είμαι άνεργος, είμαι αυτός, είμαι, δεν με νοιάζει. Μπορεί να του την παίξει έτσι τη δουλειά. Είναι πολύ, δεν με νοιάζει, δεν σπουδάζω, δεν κάνω, δεν άνω. Τιμώρησε με, βάλε με 5 χρόνια στο στρατό, με τα τζάμπα. Τι τον κάνεις αυτό, ρε γιατρέ. Τι τον κάνεις. Του λες, ας το διαβάσω. Λοιπόν, εδώ μας απαντάει ένας φίλος δικηγόρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέει ο δικηγόρος. Ότι... ότι κάνουμε απεργία λόγω αύξησης φορών από 3.200 ευρώ σε 4.800. Το χρόνο. Τι είναι αυτό το 3.200. Πάγιο είναι δηλαδή. Δηλαδή για να καταλάβω, ένας δικηγοράκος της πλάκας πληρώνει 3.200 και ο Κούγιας πληρώνει το ίδιο, αυτό θέλω να μου πει. Δεν νομίζω, εντάξει. Ναι, τι διαφορετικά είναι τα πράγματα όταν οι αμοιβές αυξάνονται τόσο πολύ. Έχει άλλη φορολόγηση. Στάσου, ρε, νομίζω ένα αρχικός φόρος, μια αρχική εισφορά. Να πω εγώ κάτι. Είμαι εγώ δικηγόρος και παίρνω προμήθεια από τον πελάτη μου, ξέρω εγώ 5.000 ευρώ, 3.000 ευρώ και βγάζω 100.000 ευρώ. Αυτά μαύρα δεν είναι. Έχει μπλοκάκι δηλαδή. Σαφώς, παρέχει υπηρεσία. Γιατί, ποιος δίνει. Εντάξει, αυτό μετά ελέγχεται. Τι ελέγχεται. Υπάρχουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Δηλαδή αυτός κάνει απεργία από το, για το 3.200-3.800. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Απεργία. Γιατί όχι. Και τι έγινε δηλαδή, χωρίς δικηγόρο δεν μπορούν να δικάσουν ή δεν γίνεται. Όχι, εντάξει, είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να ορίσει το δικαστήριο. Δεν έχει τόσο δικαστήριο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, τι σωστά μπορεί να κάνει αναγκαστικά, αν μπορεί να. Απεργοσπάσει δικηγόρου δεν έχει δηλαδή να πει εγώ. Ούτε αυτό το γνωρίζω. Τι, τόσο πολύ δυνατοί αυτοί έχουν, μπράβο. Ναι. Δηλαδή ρε παιδί μου, εγώ λέω κάνω απεργία σήμερα. Και εγώ λέω όχι, είμαι απεργοσπάστη. Λέω κόκκινο, θα έρθουμε να κάνουμε εκπομπή. Δεν μα κάνει κανένα. Δεν γνωρίζω καθόλου τα συνδικαλιστικά των νομικών. Δεν τα ξέρω, ναι, γιατί. Του δικηγορικών συλλόγων. Αν μα ενημερώσει πάλι ο φίλο. Ναι, γιατί έχουν ανοίξει. Γιατί παλιότερα από όσο γνωρίζω από φίλου δικηγόρου. Δεν το ξέρω. Μπορούσαν να δικα... Γι' αυτό ρωτάω κι εγώ. Μπορούσαν να δικηγορεύουν μόνο εντό του νομού που ήταν στο δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκη. Μόνο εντό Θεσσαλονίκη πλέον έχουν ανοίξει αυτά. Δηλαδή μπορούν να πάνε να δικηγορεύσουν και σε γειτονικέ πόλει. Δεν υπάρχει αυτό ο περιορισμό πλέον. Τεράστια Λίβερπουλ. Αν είναι να τιμωρηθώ στα play-off για να βγω πέμπτος και να παίζω από Ιούνιο, να μου λείπει λέει η Ευρώπη του χρόνου. Η ΒΑΜ πάρε 4 δεκαδάτους το καλοκαίρι γιατί τελειώνουν οι δικαιολογίες. Λέει αυτός ο φίλος. Λέει, δεν γουστάρω λέει εγώ να πάω πέμπτος από τον Ιούνιο να παίζω. Εμάς μας ενδιαφέρει μες τον Ιούνιο να έχουμε προκριματικά ας πούμε και τα λοιπά γιατί να έχουμε ενδιαφέρον και τα λοιπά. Δεν είναι Ιούνιος μήνας. Νεκρή περίοδος μόλις θα τελειώσει το Euro 2016. Είπα Euro 2016. Σάντος και Λουτσέσκου είναι υποψήφιοι για τον ΠΑΟΚ. Είμαι θετικός και για τους δύο. Εγώ δεν ξέρω είμαι θετικός εσύ. Μόνο για τον Λουτσέσκου. Εσύ είσαι θετικός για τον Λουτσέσκου. Όχι γιατί ο Σάντος είναι κακός προπονητής. Γιατί. Είναι το, δεν λικιακ... μοιάζουν, δεν το ηλικιακό κριτήριο. Δηλαδή 63 είναι ο ένας. Και ο άλλος είναι 47. 45-47. Εντάξει, ναι. Είναι διαφορετικό. Είναι η φιλοδοξία. Είναι η φιλοδοξία. Προετοιμάστε ένα πιο νεαρό προπονητή. Ναι. Δηλαδή, ταιριάζουν όμως αυτοί. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά είναι μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη. Υποτίθεται. Έχει ισχυρό οικονομικά ιδιοκτήτη. Και είναι μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη. Ναι. Εκεί ποντάρεις στη φιλοδοξία. Δεν λέω. Και σε παίχτη και σε προπονητή. Ναι. Αλές, Εντάξει. Εγώ είμαι υπέρ του Λουτσέσκου. Έχει δείξει καλά δείγματα γραφή στην Ελλάδα με την Ξάνθη. Την έχει πάει σε ένα τελικό κυπέλλου. Σώθηκε εύκολα φέτος. Συνεχίζει και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Βγάζει ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία. Ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε προπονητής ο οποίος θα έχει και στυλ manager γιατί έφερε τον Ερέα σαν αντικαταστάτη του Κλέιτον και βλέπουμε ότι όταν είδα ότι ο Ορφανίδης είναι καλύτερος, έπαιξε ο Ορφανίδης. Ναι. Και όχι ο έβγαλε τον Ορφανίδη και όχι το δικό του. Το ναι. Σωστό. Αυτό σημαίνει ότι είναι και έντιμος. Σωστό. Σωστό, βεβαίως. Βεβαίως. Πολύ ωραία το είπες. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα συμφωνούμε στο Λουτσέσκου. Εγώ δεν θα είμαι χαλάσιο Σάντο γιατί έχει είναι δοκιμασμένη συνταγή. Ναι. Νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και ότι με το Σάντος στις παρούσες συνθήκες, αν έχει και οικονομικά έτσι καλύτερο πορτοφόλι για μεταγραφές, ξέρει και την πορτογαλική αγορά πολύ καλά. Αυτό φάνηκε και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Με φτηνές λύσεις έκανε πραγματικά ομάδες σοβαρές. Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση του Μπρούνο Άλβες, του Ασουνσά, που το θυμούνται οι φίλοι της ΑΕΚ, και αντίστοιχα του Βιερίνια ή του Κοντρέρα, ο οποίος δεν είναι βέβαια Πορτογάλος. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή ο κύριος Σάντος. Και χέρι εκτίμηση πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το Σίλβα στον Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις. Το θεωρείς πετυχημένο. Εγώ όχι. Θα σου πω, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παραδοσιακά φορτσάρει στην αρχή της χρονιάς. Ξεφουσκώνει. Με σκοπό να ξεγελάσει κάποιους υποψήφιους αγοραστές και να πουλήσει μέτρους ποδοσφαιριστές σε υψηλότερες τιμές. Μάρκετινγκ ποδοσφαιρικό. Μπας και πιάσει κανέναν υποψίαστο. Τώρα αυτά που ακούγεται για τη Γιουβέντους και το Φορτούνι
Εντάξει ρε παιδιά, εδώ πέμπτη αλλαγή. Τη Γιουβέντους πέμπτη αλλαγή είναι ο Λεμινά, ο οποίος είναι τρεις κλάσεις πάνω από τον Φορτούνι. Το σπρώχνουν πολύ το Φορτούνι. Φορτούνι για Γιουβέντους δηλαδή. Και εμένα με ενοχλεί λίγο αυτό, γιατί είναι λίγο... το σπρώχνουν παραπάνω από ό,τι αξίζει. Έτσι. Δεν μπορούσε να σταθεί στην Τσβάιντε Λίγκα στην Καϊσερσλάουτερν. Θα μπορούσε να σταθεί τώρα στη Γιουβέντους, δεν έχει αυτό το επίπεδο. Θέλουν να το σπρώξουν όλο το σύστημα. Καλά κάνουν, καλά κάνουν να βγάλουν. Αλλά όχι μόνο τον παρουσιάζουν σαν. Σίγουρα αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό δεν είναι κανεί για να πάει. Ο Φουστέρ καθάρισε στην Τούμπα. Φαντάσου, ο Τριανταράχνος Φουστέρ καθαρίζει. Καθάρισε και ο Καμπιάσο. Ο Καμπιάσο και ο Φουστέρ. Καμπιάσο και ο Φουστέρ καθάρισε. Αυτό για τους Ολυμπιακούς δεν είναι και ευχάριστο. Ναι. Έτσι. Έτσι. Αλλά το ότι προσπαθούν να φορτσάρουν στην αρχή πουλώντας παίκτες και αυτό είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια τακτική, είναι μια στρατηγική. Καλά κάνουν. Ναι. Καλά κάνουν, λες. Παίρνουν πολύ γρήγορα το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ναι. Πάνε καλά τους πρώτους δύο μήνες στο Champions League. Ναι. Κάνουν μεγάλες νίκες όπως αυτές με την Arsenal. Πέφτουν βιολογικά μετά. Πέφτουν βιολογικά, αυτό είναι αλήθεια. Πολύ. Πάρα πολύ. Δεν δίνουν θέαμα στον φίλαθρο του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε, και στον Ελλήνα. Κάτι. Δεν δίνει θέαμα. Όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει μέσα αυτή την αθλειότητα, ναι, επηρεάζεται το περιβάλλον. Δηλαδή, και καλός ποδοσφαιριστής να είναι, ναι, θα να δώσει το κάτι παραπάνω. Αχα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Επηρεάζεται. Mm. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής που θα πάει να παίξει σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, λογικό να βγάλει και το κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, βλέπει τον Καρέλη ακόμα και στο Βέλγιο. Παίζει καλύτερα από ό,τι με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Αν βάλουμε ως μέτρο σύγκριση στο βελγικό και το ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι πιο ποιοτικό πλέον το βελγικό, βλέπεις ότι σε ένα νέο περιβάλλον, με καλύτερους συμπαίκτες, αποδίδει και καλύτερα. Ναι. Και καλύτερες ομάδες, πιο ανταγωνιστικές. Το Πανιόνιο το βλέπεις να ξεφουσκώνει και να μην παίγει, είναι πέμπτος. Το βλέπεις να κάνει δηλαδή δημοσιοσχετίστικα παιχνίδια προς το τέλος του πρωταθλήματος. Βλέπεις να μην γουστάρει και πολύ, να μην τρελαίνεται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις κακοφήνεις. Κοίταξε, πολλές ομάδες έχουν πέσει βιολογικά. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτή τη στιγμή φρεσκάδα βγάζανε τα Γιάννενα στο, ναι, μάτσο με τον Πανετολικό που τα παρακολούθησα. Όπως και με τον Πανθρακικό. Φρεσκάδα βγάζει Καλονή. Φρεσκάδα βγάζει ο Παναθηναϊκός. Η Καλονή βγάζει Φρεσκάδα. Βγάζει Φρεσκάδα. Ναι. Ο Ατρόμητος είναι βελτιωμένος. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν ομάδες. Βέβαια στη Λεωφόρο έπαιξε χωρίς κόφτη πάλι. Έβαλε το Γροντί εξάρι με τον Ούμπιντε. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος τώρα. Ναι, 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 ναι. Όταν μια ομάδα ποντάρει στο κύπελο για να διακριθεί. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο κυπελούχος πέρα από το κύπελο πάει και ο Μίλος Γιουροπα Λιγκ. Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Το οικονομικό κίνητρο είναι τεράστιο. Χαλάστηκε εκεί τώρα, λες. Τώρα όταν είναι, ναι, να παίξει με μια ομάδα μέτρια όπως είναι η ΑΕΚ και έχει την ευκαιρία να παίξει με έναν Ολυμπιακό που δεν το προκαλεί ως αντίπαλος, μπορεί να τον πιάσει και στον ύπνο και να πάρει ένα κύπελο πουθενά. Δεν το περιμένεις. Ναι, ναι, δεν το ξέρεις. Δεν, ναι, το ξέρεις αυτό. Ένα παιχνίδι είναι. Και ο Δέλας ήθελε να δείξει, ξέρω εγώ, απέναντι στην ΑΕΚ ότι κοιτάξει. Για μένα προσωπικά, ναι, ο Δέλας έχει σύγχρονες απόψεις για το ποδόσφαιρο. Δεν μ' αρέσει ο Δέλας. Είναι, παρόλο που ήταν κεντρικός αμυντικός, έχει θετική φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο. Δεν μ' αρέσει, δεν φυλάγεται καθόλου. Εντάξει, σου αρέσουν οι πιο αμυντικογενείς προπονητές. Τύπου Σιμεώνε. Μ' αρέσει ο Σιμεώνε, μ' αρέσει ο Ζουνίδης, μ' αρέσει ο Λουτσέσκου, μ' αρέσει ο Σάντος. Που σέβονται το χώρο. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Μέσα από την άμυνα βγάζουν επιθέσεις. Μέσα από πιέσεις, μέσα από εντάσεις, μέσα από pressing, μέσα από αντεπιθέσεις, μέσα από ευνηδιασμούς. Ρε παιδί μου, έβλεπα χθες, πότε ήτανε, τη Ρώμα με τη Ρεάλ. Ωραία. Μου λες για ευνηδιασμούς. Έχει πολύ γρήγορο παίκτης η Ρώμα. Η Ρώμα, αν είχε το Σαλάι. Το Σαλάχ, ναι. Το Σαλάχ. Σε καλά τελειώματα, yeah, βρήκε εκεί στην πλευρά του Μαρσέλο ένα θέμα το οποίο για μένα είναι εξωπραγματικό προπονητικά από τον προπονητή της Ρεάλ. Μα ο Ζιντάν ακόμα δεν έχω 2-0 στα χέρια μου και βγάζω full back το Μαρσέλο, φουνταριστώ από την αρχή και τρώω τρεις κόντρες, οι δύο αν δεν κάνω λάθος από την πλευρά του μου, ο Μαρσέλο με το Σαλάχ, και να μου το κάνει 0-1. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν βρήκε μέχρι το 60 λεπτό ανοιχτή στις ευκαιρίες που έκανε η Ρώμα. Δεν τη βρήκε ανοιχτή η Ρεάλ σε μια κόντρα. Ποτέ. Και έχοντας σαν δίδυμο, γιατί έπαιξε 4-4-2 με Ρόμβο, πιο πολύ το είδα εγώ, τον σε φοβερή επιτάγγιση. Πώς το λένε, τον. Για ποιους λες τώρα? Τον Μπέιλι. Τον Μπέιλι. Α, τον Μπέιλ. Τον Μπέιλ και τον. Με τον Ρονάλντο. Και τον Ρονάλντο. Είχαν ελεύθερους ρόλους στην επίθεση. Ενώ έκανε 4 ευκαιρίες, 5 ευκαιρίες μάτια η Ρώμα, δεν δέχτηκε επίθεση σε ανοιχτό χώρο από τη Ρεάλ. Και εντάξει, εκεί λες,
κάτι συμβαίνει με τον Ζιντάν, άστο 2-0. Άστο 0-2, λες ότι ο Ζιντάν δεν βλέπω να προχωράει. Αυτό το οποίο έκανε η Ρεάλ όμως και διαπιστώσαμε και στο είπα είναι ότι επένδυε στη βιολογική φθορά της Ρώμα. Ότι έχει άλλες εντάσεις στο παιχνίδι της. Δηλαδή, ακόμα και στο γκολ του Ρονάλντο, βλέπεις ότι αμυντικά η Ρώμα δεν αφήνει κενά. Απλά βάζει γκολ και το Μανολάκη και τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, σε ισορροπία το δέχεται τον γκολ. Η Ρώμα το βάλει τον γκολ με το στόπερ, έτσι. Και λόγω του τερματοφύλακα, ναι. Δεν έβαγε σε γκολ τακτικής, φούλα ανοιχτή κτλ. Λοιπόν, είδες Αλέφαντος στον Αρναούτογλου? Όχι, δεν τον είδα, δεν πρόλαβα. Αύριο βλέπεις και οι δύο Γιούβες Σασόλο λόγω Σάμπιος. Δύσκολο. Η Γιουβέντους νομίζω ότι δύσκολο. Μπορεί να κάνει επαγγελματική νίκη, αλλά η Σασόλο είναι μια τρομερά επικίνδυνη ομάδα. Ναι. Και νομίζω ότι είναι μια καλή εκτίμηση. Δηλαδή, άμα θες να παίξεις κάτι, παίξ' το. Κροτονάρα, πάμε για διπλό στην Πρέση αύριο. Χαβιέ Ζανέτη. Και όχι Κριστιανό Ζανέτη που είπε σήμερα το πρωί ο Γρηγόρης. Τον μπέρδεψε. Είναι άλλο ο Κριστιανό Ζανέτη. Δεν πειράζει, είναι μπερδεμένο. Όχι, εντάξει. Είναι νου του λόγου. Ραπτόπουλο είναι απλό. Φέρνει Σάντο για 3 χρόνια και βάζει βοηθό του τον Ήβιτ. Οπότε όταν φύγει, έχει έτοιμο τον Ήβιτ για προπονητή. Πώ σου φαίνεται? Ρε φίλε, τώρα τι είναι τώρα, τι βοηθό, το βοηθό θα βάλω προπονητή τώρα. Δεν μου φαίνεται. Δεν μου φαίνεται. Ή θα πάρει προπονητή. Και μέσα σε αυτή την αλαμπουμπούνα βγαίνει και ο Γκαρσία, να πούμε, στην ΚΑΠΑ 20. Σιγά σιγά ανεβαίνει προς τα πάνω, ύπουλα ύπουλα, δειλά δειλά, μέσα στην αλαμπουμπούνα ο Γκαρσία. Δεν το είπε κανείς αυτό, το λέω εγώ, γιατί δεν το συμπαθώ τον Γκαρσία. Σκιώδης προπονητής δηλαδή. Σκιώδης προπονητής. Θανάσης Ηρακλής δικηγόρος. Απεργούμε από το 20 Δεκεμβρίου. Ναι. Πρώτον, απαγορεύεται παράσταση σε δικαστήριο μόνο με άδεια συλλόγου. Δεν δίνονται. Τι γράφει ρε, εσύ? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με 20.000 εισόδημα, εφορία 5.200. Προκαταβολή φόρου 2.600. Ασφάλειες εισφορές 4.800. Τι μένει ρε ραπ? Τι μένει? Να δουλεύετε τζάμπα. Μαύρα. Τι μένει? Τι μένει? Αυτοί προσπαθούν να σας ληστέψουν. Βρείτε τρόπο να τους φάτε εσείς. Αυτό μένει. Ξέρω εγώ τι να πω. Ένας φίλος μου από Καλαμπάκα είδε το Φορτούνι στο καφενείο του πατέρα του με το Σαλίνο, λέει, και ο Σαλίνο κάπνιζε σαν αράπης. Σαν το Ζανέτη κανένας δεν υπάρχει. Ναι. Ο Χαβιέ Ζανέτη ήταν υπόδειγμα αθλητή. Φορτούνη που είναι, από πού είναι, ρε? Τρικαλινό. Α, στα τρικαλινά. Καλαμπάκα, ναι. Εντάξει, είναι Καλαμπάκα και είναι κοντά. Ναι. Στα μετέωρα. Και κάποιο ο Σαλίνο. Και τι, που σου φαίνεται παράξενο, δηλαδή που κάποιο ο Σαλίνο. Εδώ ο Τζόρτζεβιτ κάπνιζε, ο Ζιντάν κάπνιζε. Δηλαδή αθλητέ οι οποίοι ήταν τεράστιοι. Ο Σαλίνο κάπνιζε σαν αράπη. Μάμα. Αλήθεια. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, σαν αράπη. Λοιπόν, τι άλλο έχει μείνει, για Ηρακλή είπαμε. ΠΑΟΚ είπαμε, ΑΚ είπαμε, Παναθηναϊκό είπαμε, Ολυμπιακό είπαμε. Μιλές κατηγορίες Λάρισα Άρη να πιάσουμε μια που... Το πέναλτι, το Λάρισα που δεν υπάρχει, είναι πέναλτι. Για μένα Κώστα δεν είναι, γιατί είμαστε στο γήπεδο. Γιατί το είδες ξανά? Ανοίγει την μπάλα ο Μπόγιοβιτς, μπλοκάρει την μπάλα ο Αποστολίδης και μετά πέφτει πάνω στο κορμί. Το δηλαδή, άλαβε να την μπλοκάρει. Ναι, την καπάκωσε. Θα την ξαναδεί τη φάση καλά. Δεν την ξαναδώ. Την ανοίγει πλάγια ο Μπόγιοβιτς, δεν έχει πιθανότητα κατοχής. Ναι. Ο Αποστολίδης είναι έξυπνος, κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια. Εκεί έπρεπε να εμπιστευτεί το βοηθό του. Την είδα μετά και στην εκπομπή στη Δευτέρα στο NET TV, γιατί έχουμε το συνδρομητικό στο σπίτι. Την είδα πολλές φορές, τη μελέτησα και στη φυσική ροή φαίνεται ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν ήταν, όπως δεν είναι πέναλτι και αυτό που ζητάει ο Απόλλωνας. Ναι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο βέβαια παιχνίδι. Ναι. Με πολλές εντάσεις γενικότερα, ναι. Σκληρά μαρκαρίσματα. Έχασε τη φάση του διαιτητής. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν υπήρχε σίγουρα δολιότητα. Ο Κούγιας καλά δεν τα πάει με το σύστημα τώρα? Νομίζω ότι τις τελευταίες 2 χρονιές ναι, είναι καλά με το σύστημα. Έβαλε μυαλό, έβαλε μυαλό. Πήγε για να ανέβει κάτι. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο ρεπορτάζ της Θεσσαλικής ομάδας, που αφορά και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν πέσει και ουθελώς σε εθνικές κατηγορίες, όπως είναι ο Άρης, ο Όφη, η Νίκη Βόλου κτλ., είναι το αν θα μπορέσει να διαιτηθεί η ΠΑΕ ΑΕΛ και ότι τι θα γίνει με το κομμάτι ότι υπάρχει διπλό αφημί. Δηλαδή είναι δυσυπώς στην ΠΑΕ. Αυτά του Κούγια θέματα, ναι, πονοκεφάλι του Κούγια. Το έχουμε ξαναπεί ότι του αρέσουν αυτά τα πράγματα, αυτά του είδους τα προβλήματα, γι' αυτό και ασχολήθηκε με το κομμάτι. Για μετανάστες είπαμε, για ομοφυλόφιλους είπαμε, για ομόφυλα ζευγάρια είπαμε, για υιοθεσίες είπαμε ότι είσαι υπέρ και το λες σε μια κοινωνία που είναι. Δεν είναι τόσο ανοιχτή, εντάξει. Πολύ συντηρητική, να πούμε. Κάποιος μιλάει για τα χαφ της Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain έχει την ιδιαιτερότητα να έχει 3 εσωτερικούς χαφ αριστεροπόδαρους. Είναι παράξενο αυτό, είναι πρωτοφανές. Σε 4-3-3. Σε 4-3-3. Ο εξάρι, οχτάρι και ο Ραμπιό. Οχτάρι και ο άλλος. Ναι. Ο Ραμπιό, ναι. Ο Τιάγο Μότα και ο Ματουιντή είναι κατά συνθήκη που μπορούν να γίνουν εξτρέμ. Εντάξει, αυτό που κάνει ο Τιάγο Μότα. Εντάξει, το κομμάτι. Η Παρή είναι μια ομάδα που μπροστά, από τη μέση και μπροστά είναι καταπληκτική να την παρακολουθεί, αλλά η άμυνά της είναι κακή. Πολύ κακή. Ναι.
Ναι. Και αν η Chelsea είχε αυτοπεποίθηση, θα έκανε πολλά γκολ χθες. Ο Τιάγκο Μόταν κομπιούτερ είναι, λέει, έπαθα πλάκα χθες, λέει ο φίλος. Εντάξει, ναι. Πρώτη φορά φαίνεται το βλέπουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το καλό με το Champions League. Ποδοσφαιριστές που δεν έχεις δυνατότητα να τους παρακολουθείς την καθημερινότητά σου, τους βλέπεις, τους εκτιμάς και καταλαβαίνεις πώς είναι το αληθινό ποδόσφαιρο. Εντάξει, διαλέγεις να είδες και παιχνίδια, ρε φίλε. Δεν βλέπεις. Νομίζω ότι από τη φάση των 8 και μετά το Champions League θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και θα έχουν πολύ ωραία παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Λοιπόν, τι αφήσαμε κανέναν να παίξω. Όχι, τα είπαμε όλα. Το γυρνάω πάλι και λέω πολλού φίλου τη Λίβερπουλ, οι οποίοι χαίρονται για την νίκη με τη United. 2-0. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένες ομάδες, αν και έχουν πολλούς φίλους, δεν τα πάνε καλά στην Αγγλία. Το γυρνάω πάλι και είναι μια διέξοδος για να μπορέσουν να βγουν στο Champions League. Μια που ο κάτοχος του θεσμού βγαίνει και στο Champions League. Ο Πιερικός έδειξε τον Καμπερίδη. Κοίταξε, σε αυτές τις κατηγορίες ισχύει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται τώρα, κύριε? Είναι μια ύποπτη κατηγορία η γάμα εθνική. Ύποπτη. Γιατί είναι ομάδες οι οποίες, καλός ή κακός, υπάρχει και το στοίχημα σε αυτή την κατηγορία. Για να λέμε και αλήθειες. Και εκεί παίζονται πάρα πολλά. Δηλαδή υπάρχουν σύλλογοι, παράγοντες, οι οποίοι προτιμούν να μείνουν σε αυτή την κατηγορία και στην αφάνεια. Γιατί είναι πιο βολικό στο να γίνονται καλά παιχνίδια, θα τα πω εγώ. Εντάξει, ο καθένας τερμηνεύει όπως θέλει. Λοιπόν, ο καλύτερος γιατρός της πείνας είναι ο Χρήστος στην πιτσαρία Transizionale Italiana. Πίτσα που θα λατρέψεις για τη ζύμη και τα φρέσκα υλικά της. Παραγγελίες μέχρι τις 5 τα χαράματα, καθώς υπάρχει μεγάλη λιγούρα αυτό το διάστημα γιατί έχει υγρασία. Πίνει κανένα ποτό ο άλλος και λέει, ρε φίλε, τι να κάνω τώρα. Τηλεφωνείς λοιπόν για φοβερή πίτσα με πολύ μεγάλη ποικιλία στο 231-050-40-04 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Και πάμε στις γραμμές, δίνουμε τις γραμμές. Θες να διαβάσουμε και ένα τελευταίο μήνυμα που μας έρθει τώρα? Θέλω να δώσω λίγο γραμμές. 231-090-90-90 231-098-80-90. Λέει, η χώρα παραδίδεται μέρα με τη μέρα στο Ισλάμ και εσείς, ρε αρχιταγάρια του πράγματός σας στο Γαβά, όταν θα βιάζουν τα παιδιά σας στα στενά της Σαλονίκης, τότε θα το καταλάβετε κτλ. Τι έχεις να πεις? Κοίταξε, έρχεται το Ισλάμ τώρα να μας... Δεν νομίζω ότι η φιλοσοφία καμίας θρησκείας, ξέρω εγώ, είναι υπέρ της βίας. Τι λες? Εντάξει, αν δεις τη φιλοσοφία καθαρά κάθε θρησκείας, ναι. Καμία δεν λέει για βία, καμία δεν λέει για ανισότητα, καμία δεν λέει τίποτα. Σημαντικότητα είναι οι ηγέτες οι οποίοι παρερμηνεύουν. Το Ισλάμ τι λέει τώρα? Μιλάμε για τους φανατικούς Ισλαμιστές. Για μένα φανατικοί είναι παντού το ίδιο. Δηλαδή, δεν ξεχωρίζεις χριστιανό, μουσουλμάνο κτλ. Δηλαδή στα πλαίσια το φανατικό, το θεωρείς φανατικό είναι σε όποια θρησκεία και να είναι. Μάλιστα. Δεν το διαχωρίζω. Δεν το διαχωρίζει ο γιατρός. Πολύ ωραίος. Ανοιχτός ο γιατρός. Ωραία τα λέει ο γιατρός. Εντάξει. Ο γιατρός είναι γιατρός. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε? Μια χαρά. Παλεύουμε, φίλε. Ναι, μ' ακούτε? Πάμε κάπου. Ναι, πες τώρα, φίλε, να σε ακούσουμε. Γεια σου, Χωσέ. Καλημέρα. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα σου. Δεν θα τηλεφωνούσα γιατί έχει συμβεί κάτι που με έχει ξαναχωρέσει πάρα πολύ σε ένα φίλο μου. Τι έπαθε? Ειλικρινά όμως. Τέλος πάντων, ακούγοντας έτσι αυτό που είπε ο Κωστής τώρα, κάτι για υιοθεσίες από τον Φιλόπουλο κτλ. Θέλω για τρέση νοπαδέ να πω ένα πραγματάκι μισό λεπτό. Δεν θα ακούσουν εκπομπή, δεν θα ακούσουν ραδιοφόνο σήμερα, αλλά θέλω να το πω. Και έχει το στο μυαλό σου. Πες ό,τι γουστάζεις, δε φίλε. Ελεύθερα, ναι. Ναι. Άποψη λοιπόν, σου είναι ελεύθερη να την πεις. Λοιπόν. Υπάρχει πληθώρα επιστημονικών ερευνών που θέτει μεγάλο ζήτημα στο κατά πόσο καλό είναι αυτό για το παιδί. Δεύτερον, για τη φύση δεν χρειάζεται να πούμε που η φύση μιλάει για πατέρα και μητέρα. Τρίτον, να σου υπενθυμίσω ότι ένα ζευγάρι στην Ελλάδα που θα προβεί στην γενναία πράξη να πετύσει ένα παιδί θα έχει βασανιστεί ψυχολογικά και χρηματικά, θα έχει χάσει μια τεράστια περιουσία μέσω αυτού του κύκλου των εξωσωματικών κτλ. Τέταρτον, η γραφειοκρατία ξέρεις ποια είναι σε αυτά τα θέματα και βγες εσύ κτηνίατρε και πες αυτούς τους ανθρώπους, όχι, θα το πάρω το παιδί και θα το δώσω σε δύο ομοφυλόφιλους επειδή θα είναι. Μα και για αυτούς μιλάμε, η υιοθεσία θα γίνει πιο εύκολη. Μα δεν μελετάτε. Μα το αρχικό κομμάτι που μελετάτε είναι να σπάσει αυτή η γραφειοκρατία. Να γίνει πιο εύκολη και υιοθεσία για τεροφιλόφιλα ζευγάρια που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Ξεκίνα από τα πρώτα που σου είπα, τα δύο πρώτα που σου είπα και μετά πάμε και στο τέταρτο να το συζητήσουμε.
Μάλιστα. Εδώ είναι θέμα ερμηνεία. Ναι, αλλά καλά έκανε. Ναι, ναι. Εγώ είμαι μαζί σου αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ετεροφιλόφιλα ζευγάρια τα οποία για κάποιο λόγο δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν και οικονομικά, μπορούν να μεγαλώσει ένα παιδί, θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία σε αυτό το κομμάτι. Τα πρώτα δύο που σου έπεσα. Μαζί σου είμαι σε αυτά. Εντάξει, είναι πολύ λογικά επιχειρήματα. Έγινε, γεια σα. Τι λογικά επιχειρήματα. Εσύ τι λες, ότι δηλαδή πρέπει να υιοθετούν παιδιά και ομοφιλόφιλα ζευγάρια και ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Απλά να μειωθεί η γραφειοκρατία, ναι, και να υπάρχουν άλλα κριτήρια πλέον. Ναι. Γιατί αυτό τώρα λέει, κάτσε, λέει, τώρα δυο ας πούμε οι οποίοι είναι άντρας γυναίκα, του βγαίνει η πίστη να πούμε τραβά στα Αγιστιλιανού και τα λοιπά. Συμφωνώ, και, ναι, εντάξει. Ναι. Και οι άλλοι γιατί να παίρνουν. Είναι πολύ σημαντικό θα να παίρνουν οι άλλοι πιο εύκολα δηλαδή. Όχι, με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, τα κριτήρια θα είναι όμορφα. Όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Ναι. Ραπτόπουλε, τύπησαν τον γιατρό ανοιχτό μυαλί. Ανεβάζω το επίπεδο της εκπομπής, συνέχισε. Ο άλλος λέει: έβλεπα Τετάρτη τη Μαρία που τον έδιωξαν και σήμερα. Ντεπάει, Μέμφις Ντεπάει. Ο Φαν Χάλ καταστρέφει έναν κολοσσό εγκληματία. Εγκλήματα έχει κάνει για χειροπέδες και μέσα. Καλημέρα. Εντάξει, ο Φαν Χάλ επειδή είστε νέα παιδιά. Ναι. Μην τον κατηγορείτε τόσο εύκολα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Μ' ακούς? Πολύ καλά, σ' ακούμε. Μπράβο. Καλημέρα και στο φίλο σου. Έτσι. Ο Γιάννης ο Αεξής σήμερα από την Καστοριά, τι κάνεις? Γεια σου, Γιάννη Αεξή. Τι λέει? Είστε καλά? Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, σας ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. Πώς πάει ο καιρός στην Καστοριά? Μπορείστε? Πώς πάει ο καιρός στην Καστοριά? Είναι πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε χειμώνα, έτσι, ούτε χιόνια ούτε τίποτα. Και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές. Κακό μεν, γιατί δεν κάνει καλό γενικότερα στη φύση αυτό. Τώρα να έχει θερμοκρασίε τέτοιε που έχουμε τώρα. Καλά, δεν πειράζει. Α, τη φύση, κοίταξε τώρα το αέριο που δεν καίει. Και α, τη φύση. Σωστό γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, στα γρήγορα για να τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν διαβάσετε καταρχά την ανακοίνωση τη Original. Η οποία λέει για το Μελισσανίδη. Όχι. Αλλά. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα. Τι θα μα βοηθήσει. Λοιπόν. Κάνει αφάντα το Μελισσανίδη. Όχι, 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 καμία σχέση. Η ανακοίνωση τη Original έχει να κάνει και. Όλοι οι οπαδοί που τη διαβάσαν από όλες τις ομάδες ταυτίζονται με αυτήν. Λέει ονόματα και καταστάσεις, λέει για το κατεστημένο του ποδοσφαίρου ποιοι φταίνουν και λέει και ονόματα. Και δημοσιογράφους και εφημερίδες και διατητές και εισαγγελείς και όλα. Με ονόματα τα λέει. Και με ονόματα. Μάλιστα. Κανονικά. Λοιπόν, εγώ τώρα όμως θα πάω κάπου αλλού και θα δώσω και τροφή για τους υπόλοιπους να μιλήσουν. Για πες μας. Ας απομονώσουμε τα γεγονότα που έχουν γίνει με την ομάδα του Ολυμπιακού, τρία συγκεκριμένα παιχνίδια. Ναι. Γιατί ρίχνουμε πολύ. Ας πούμε, λένε όλοι, βγαίνουν και λένε, να διαλυθούν οι σύνδεσμοι, να διαλυθεί εκείνο και ξέρω εγώ, φταίνει η χούλιγκαν, ξέρω εγώ. Okay. Και εγώ σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ας απομονώσουμε το γεγονός ότι μπήκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ας πάμε πρώτα αυτό το παιχνίδι και θα πάμε και στα υπόλοιπα δύο. Ας απομονώσουμε. Τι έγινε? Έγινε μια φάση η οποία αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε? Τελείωσε. Φύγαμε όλοι από το γήπεδο πάλι με κατεβασμένο το κεφάλι. Δεν μπήκαν οι οπαδοί μέσα. Okay, τι έγινε άλλη μια φορά? Η ομάδα πήγε έτσι γιατί ήρθε το κατεστημένο και κέρδισε. Πάμε στο παιχνίδι, ας πούμε, τη ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πάλι που διακόπηκε. Τι έγινε? Πήγε ένας προπονητής, έκανε χειρονομία γιατί ήμουν στο παιχνίδι και μπροστά μου έγινε αυτό. Χειρονομία στους οπαδούς, ήρθε και άλλος μας έδειξε τα τέτοια του. Όχι, okay, και εμείς δεν κάναμε τίποτε. Είπαμε εντάξει, καλά μας κάνατε, φεύγουμε. Πάμε στο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Τι κάνει ο προπονητής? Πάει στο πέταλο που ξέρει ότι είναι φανατική, τους προκαλεί, τους δείχνει τα τέτοια του. Οκ, okay, και αυτοί κατεβάζουν το κεφάλι και λέει δεν πειράζει ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Θα σκύβουμε το κεφάλι. Και ας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Σε ρωτάω και σε ένα Κώστα. Εγώ ξέρω ότι θέλουμε να δώσουμε στην ομάδα μας δύναμη εξωαγωνιστική και αγωνιστική. Ναι, όχι, δεν με κατάλαβες. Αν πραγματικά αυτοί που όλοι λένε ότι φτάνουν τα 10 παιδιά που μπήκαν στον ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ, δηλαδή πιστεύουν ότι το πρόβλημα λύνεται, και σου το λέω, άντε τους κλείνουμε τους συνδέσμους, τι θα αλλάξει πιστεύεις? Θα αλλάξει τίποτε? Δεν αλλάζει τίποτε. Πάλι αυτοί που διοικούν και διοικούν έτσι, έτσι τα διοικούν. Αυτά τα παιδιά με τον τρόπο, αν και μπορεί να είναι ακραίος, ναι, συμφωνώ, ακραίος είναι, αλλά σκέψω ότι και αυτοί με την κίνηση που κάνουν, το ότι αντιδρούν από αυτή τη βρωμιά. Κοίτα, κοίτα. Ανάκτηση. Άκου τώρα. Μη μου κάνεις τώρα τους οργανωμένους Παναγίες. Όχι, δεν με κάνεις. Ναι, τώρα άστο σε μένα. Δηλαδή, αυτό το ότι η αδικία προκαλεί τη βία είναι μεγάλο παραμύθι. Και αδικία να μην υπάρχει, η βία θα υπάρχει γιατί υπάρχει φανατισμός. Ναι, υπάρχουν αντιπαλότητες, υπάρχουν συμφέροντα. Άστο τώρα. Ότι τα παιδιά αγανακτούν και μπαίνουν και εμείς και τα λοιπά. Μην το λες αυτό. Δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Δεν κατάλαβες. Ναι. Δεν μίλησα
Εγώ μίλησα για αυτούς που δεν μ' άκουσα στην αρχή που είπα. Αυτούς που λένε για όλα αυτά και κάθονται σε μια καρέκλα στα επίσημα. Ας πούμε στις θύρες τις οποίες δεν είναι οργανωμένοι και ξέρω εγώ και βλέπουν. Θα τους άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι κάνουν καλά οι οπαδοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά λέω ας απομονώσουμε αυτό το κομμάτι. Τι θα τους άρεσε. Δεν πρέπει κάπως να αντιδράσει η κοινωνία σε όλο αυτό που αγαπάμε. Το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, δεν θα πρέπει. Η κοινωνία δεν αντιδράει για άλλα πράγματα. Φυσικά και δεν θα αντιδράσει για το ποδόσφαιρο. Η κοινωνία είναι παραταξιακά διαιρεμένη σε κοινωνίες και σε ομάδες και σε παραομάδες. Νομίζω ότι είμαστε διαιρεμένοι παγκοσμίως για να μαλώνουμε για τα μικροσυφέροντά μας και τις μικροειδέες μας. Δεν υπάρχει στα μεγάλα τραστ και στα μεγάλα κεφάλαια αυτό που λένε ότι η ιδεολογία δεν υπάρχει, είναι τα χρήματα. Βλέπεις τώρα με τους μετανάστες βγαίνουν όλοι και λένε βοηθήστε τους μετανάστες, βάζουν επίτηδες ένα παιδάκι με μια μάνα να το δω εγώ για να νιώσω ένοχος που δεν βοηθάω, βοηθάστε συσίτη αυτά κτλ. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε βοηθάτε, οι ίδιοι δεν βοηθάνε καθόλου. Δηλαδή, κόμματα, παρατάξεις, σύλλογοι. Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τράπεζες. Κλήρος. Όλοι λένε βοηθήστε. Και λέει βοηθήστε εμείς. Και έρχομαι εγώ και λέω, γιατί να νιώθω εγώ ένοχος που έρχεται ο μετανάστης εδώ πέρα και πεινάει και κάνει. Πρέπει να νιώσω ένοχος. Και ότι αν δεν δώσω και δεν πω μια καλή κουβέντα, είμαι φασίστας. Είμαι η Χρυσαυγίτης, είμαι ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δηλαδή να την πληρώσει πάλι ο λαός, πάλι ο φτωχός, πάλι εγώ είπα παίρνω μεταναστάκι στο σπίτι μου για ένα χρόνο, το ταΐζω, το ποτίζω, το φτιάχνω ό,τι γουστάρει και το παραδίδω στη μαμά, στον μπαμπά και με μόρφωση όσο μπορώ και με και τα παιχνίδια του κιόλα, αλλά να δω πρώτο τον κλήρο από την τσέπη του να βγάζει. Δεύτερον, τα κόμματα από την τσέπη τους να βγάζουν. Όλοι κάνουν μια χριστιανική έτσι αυτή, ναι, και κανένας δεν δίνει. Οι τράπεζες, να πει η Alpha Bank παράδειγμα, η Eurobank, η Εθνική, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δίνει 50.000 ευρώ σε συσίτια, ρούχα κτλ. Δεν είδα. Αλλά λέει, εσύ Ραπτόπουλε που χρωστάς το καινούριο σου αμάξι 4 χρόνια 200 το μήνα για παράδειγμα, που χρωστάς το σπίτι που το παίρνεις για 30 χρόνια και τα λοιπά και σου αλλάξει τα φώτα, εδώ είσαι και εσύ στους μετανάστες, εσύ που τα παίρνεις γιατί δεν δίδεις. Βγαίνει ο παπάς, λέει βοηθήστε ρε παιδιά αυτό και τα λοιπά. Ιστορίες βέβαια αυτοί δεν πολύ βοηθάνε και πολύ γιατί ας πούμε οι άνθρωποι δεν είναι και χριστιανοί αυτοί που έρχονται, δεν είναι και πελάτες, αλλά σου λέει βοήθα την κατάσταση. Μάλιστα. Εσύ από την τσέπη σου, από την εταιρεία θα δώσεις τίποτα? Όχι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Κόμματα. Έλα εδώ εσύ κύριε Βενιζέλο. Πόσα εκατομμύρια βρήκαν στα ντουλάπια εκεί του Πασόκ στους τοίχους? Πόσα εκατομμύρια ήταν? Θυμάσαι τον αριθμό? Όχι, δεν θυμάμαι. Πόσα εκατομμύρια ήταν? Δεν θυμάμαι τον αριθμό. Πες ότι βρήκανε 15. 15 εκατομμύρια ευρώ στους τοίχους του Πασόκ. Να πει ο Βενιζέλος που είναι καλός άνθρωπος, θα δώσω εγώ 30.000 ευρώ, 40.000 ευρώ, η Φόφη ξέρω εγώ, στους μετανάστες. Παραλέει, μαζέψτε τα, λέει κέτερινγκ. Τι λέει ρε μάγκα, άσε ρε φίλε τώρα. Άσε ρε φίλε τώρα. Και πρέπει να νιώθω και άσχημα που βλέπω τη Στάη και την Τρέμη στη μούρη μου να βγάζω τα παιδάκια, να παίρνει τα Τατιάνα Στεφανίδη το θλιμμένο το ύφος και η Στεφανίδη με τον Βαγγελάτο δεν έδωσαν κανένα φράγκο από την τσέπη τους. Τι μισθό παίρνει Βαγγελάτος και η Στεφανίδου και ζητάει από μένα που παίρνω το ενδέκατο ας πούμε, ή εσύ που παίρνεις πολύ λιγότερα για παράδειγμα. Τα λέω καλά, έτσι νομίζω. Τι συμβαίνει, ότι νομίζω ότι η τηλεόραση τελικά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση που έχει την οπτική εικόνα, όπως είπες πριν με το παιδάκι, είναι ίσως ο μεγαλύτερος ρουφιάνος, είναι αυτός που κάνει το μεγαλύτερο κακό σε πολλά πράγματα. Τα λέμε φίλε. Σκληρό αυτό που λες. Η λέξη ρουφιάνος είναι κολάσιμη. Δεν θέλω να τη λέμε. Καλημέρα. Να λέμε πιο έτσι γιατρέ. Να είμαστε μια εκπομπή η οποία ακούγεται τώρα. Πώς θα γίνει. Καλημέρα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Ακούγομαι. Βέβαια. Πεντακάθαρα.
Γάβας από το Λεύγη Τούμπα. Τι έγινε. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα. Γιόρτασε την επέτειο. Πώς. Τη γιόρτασε την επέτειο. Βέβαια. 91 χρόνια. Βέβαια. 91 χρόνια αυτά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια σήμερα. Λοιπόν, το πρώτο. Και γνωρίζετε για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια μετά τον Ιανουάριο κάνει τεράστια κοιλιά. Α, δεν είμαστε μέσα στην προπόνηση του Ολυμπιακού και στο πώς χειρίζεται το ρόστερ του. Ένας παρατηρητής που τα βλέπει τα πράγματα από έξω από την ομάδα μπορεί να καταλάβει ότι τα τελευταία χρόνια η μόνη ομάδα που είναι ποιοτικά ενισχυμένη, ποιοτικά μιλά, όχι ενισχυμένη, ποιοτικά, υπογραμμίστε το αυτό, είναι ο Ολυμπιακός. Κάνω λάθος? Λογικό είναι, αφού έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, θα έχει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όταν παίζει Champions League και εκεί πέρα το επίπεδο είναι στον ουρανό. Ναι, αλλά πόσα μάτς κάνεις για το Champions League που σε επηρεάζουν βιολογικά? Μισό λεπτό. Τελειώνει... Δεν δικαιολογείται τώρα με 4 μάτς να είσαι πτώμα βιολογικά. Να τελειώσει, να τελειώσει, μετά μου απαντήσεις. Λοιπόν, τελειώνει τα μάτς των ομίλων τον Δεκέμβριο και μετά μέχρι τον Φεβρουάριο που είναι τα επόμενα μάτς της Ευρώπης παίζεις με κάτι ομάδες που το πρωτάθλημα, οι ομάδες οι οποίες είναι πολύ χαμηλές στην ποιότητά τους. Οπότε, όταν παίζεις ένα τόπο επίπεδο και μετά παίζεις... Ποιες ομάδες δηλαδή είναι χαμηλές στο επίπεδο τους? Παίζουν πια πέρα από τον Ολυμπιακό, έχει υψηλό επίπεδο. Καμία. Για ναι. Γιατί δεν βάζεις το Φορτούνι, ας πούμε, για παράδειγμα, και τον Τζόρι στα χαφ, να βάλεις τον Ιντέκη και τον Εκστρέμ, να μου δώσεις και λίγο θέαμα, ρε φίλε. Γιατί δεν το κάνεις? Μα είσαι γιατί έσα που παίζονται πολλά παιχνίδια και πράγματα που είμαι τώρα στον αέρα, θα έχουμε και μηνύσεις και προβλήματα, καταλαβαίνεις. Καλά. Δεν ξέρουμε τι γύμναση κάνει ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, επειδή είναι ομάδα υψηλού επίπεδου και όχι επειδή είναι ομάδα μου, και επειδή έχει καλούς γυμναστές και ιδιαίτερο γυμναστή τερματοφυλάκων ο κύριος Ράντος, άμα τον ξέρεις, τους ξεσχίζει τους παίχτες, τους ξεζουμίζει τέλος πάντων. Λοιπόν, και το δεύτερο που θέλω να πω είναι, κύριε Ραυτόπουλε, τις τελευταίες μέρες που ακούγεται ότι για το περίφημο στοίχημα στη Μαλαισία που παίχτηκαν πολλά εκατομμύρια στην ευρώ του Ολυμπιακού, ναι, και βγαίνουν πολλοί παοκτσίδες και λένε ότι το μάτς διακόπηκε επειδή το ήθελε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Εγώ να πω ότι όταν έγινε η πρώτη διακοπή του αγώνα, ο κύριος Αβίδης στα αποδυτήρια παρακαλούσε την ομάδα του Ολυμπιακού να βγει και να παίξει. Να συνεχίσει τον αγώνα. Τι? Το έχουν γράψει, όλες τις σελίδες του ενημέρωση. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικιά μου πληροφορία, έτσι. Φίλε, ό,τι πει ο κύριος Σάββας. Οπότε ονοείτο. Αυτά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ό,τι πει ο κύριος Σάββας, φίλε, δεν ξέρω εγώ. Εγώ αυτόν πιστεύω. Στο ρεπορτάζ. Όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, κύριε, ναι. Γεια σας, κύριε Ραυτόπουλε. Τι έγινε, ρε. Γεια σου, μεγάλη ανθρωπιστή. Καθόλου. Τελικά πρέπει να είσαι μεγάλος κρύφο χρυσάυγητης. Εγώ. Απλά φοβάσαι να το πεις. Ναι. Η πραγματικότητα αυτό δείχνει. Ναι. Δηλαδή έρχεσαι στα λεγόμενα του κόμματός μου, έτσι δεν είναι? Εγώ, φίλε, δεν παραδέχομαι κανένα κόμμα. Αν συμφωνώ με κάτι που λέει ένα κόμμα, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Να συμφωνήσω με το κόμμα σου και κανένα πρόβλημα. Λέγαμε εδώ και χρόνια ότι αυτή η χώρα δεν θα γεμίσει πρόσφυγες, γιατί και καλά δεν έχουν που να πάνε, γιατί αυτό είναι το σχέδιο. Σας λέγαμε για τα σχέδια, μας αποκαλούσατε με τον τρόπο που μας αποκαλείτε. Σας λέγαμε ότι όχι σε εσάς, καταλαβαίνετε πως το λέω, σε τι πρόσωπο μιλάω. Μιλήσατε πριν πολύ ωραία για όλους αυτούς τους Έλληντε με καθροπιστές, οι οποίοι ζητάνε μόνο από τον υποτιθέμενο ελληνικό λαό να βοηθήσει. Αλλά όλοι αυτοί οι μεγαλοέλληνοι, ας πούμε, κλαίνε στα κανάλια που έχουν και τη δυνατότητα να κλαίνε και να τους δείχνει η κάμερα και να μην έχουν βοηθήσει ποτέ κανέναν. Έτσι. Δηλαδή. Ναι. Πάμε τώρα στις απόψεις του διπλανού σας. Ναι. Που η Ελλάδα δεν έχει παιδεία, αλλά έχουν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Ακούστε τώρα τρία από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη. Πιάνουμε πρώτα το νησί, τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Μια χώρα που εδώ και χρόνια κάνει τους γάμους των αδελφών ψυχών ελεύθερα παντού. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εσένα τι σε πειράζει? Μισό λεπτό, κύριε Ραπτόπουλο, αφήστε να τελειώσουμε. Μάλιστα. Μετά θα σας πω τώρα. Είναι η παιδεία την οποία διακατέχουν αυτοί οι Αγγλοσάξονες, ας πούμε, την οποία δεν τη διακατέχει ο ελληνικός λαός. Είναι που κάνουν, πώς το λένε, δίνουν παιδιά, υιοθεσίες παιδιών σε δύο άντρες που το πρωί το μωρό, όταν αρχίσει να μιλάει και αρχίζει και λέει τη λέξη μαμά μπαμπά, ψάχνει να βρει ποιον θα πει μαμά και ποιον θα πει μπαμπά. Θα κατανεμηθούν οι ρόλοι.
Θα κατανεμηθούν οι ρόλοι, βεβαίως, ναι. Αλλά τους βλέπει και τους δύο να πηγαίνουν στην τουαλέτα και να είναι όρθιοι. Κανένα δεν βλέπει καθιστό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καταλάβατε τι εννοώ. Πάμε στη Μεγάλη Γερμανία που ελέγχει αυτή τη στιγμή όλη την Ευρώπη. Καλά, μετά τα 50 και εσύ καθιστός θα είσαι, γιατί καλά, έτσι όπως θα φεύγει το κάτουρο θα σώσεις παντόφλα από τη γυναίκα, να πούμε. Εμένα μου τα λένε ουρολόγοι. Ναι. Α, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Γερμανούς που ελέγχουν τα πάντα. Ναι. Αυτοί οι δημοκράτες, χριστιανοδημοκράτες, ναι, κιόλας. Ναι. Ακούστε τώρα, χριστιανοδημοκράτες οι οποίοι στη χώρα τους έχουν 160.000 πορνεία, δεν θα το πω διαφορετικά, πορνεία, τα οποία έχουν σχέση με σκύλους. Και όχι να πηγαίνει άντρας με γυναίκα. Τι να πηγαίνει άντρας με σκύλο, δηλαδή. Κτηνοβατούν. Κτηνοβατούν. Ναι. Έχουν 160.000 κτηνοβασίες στη χώρα τους. Δένουν σκυλιά πάνω σε κρεβάτια και πηγαίνουν οι τύποι και κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί οι προηγμένοι Ευρωπαίοι τώρα, έτσι. Πάμε στους Ολλανδούς, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο εξωτερικό χρέος από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ξεπερνάνε τα 500 εκατομμύρια ευρώ και μας κουνάνε τον δάχτυλο με τον κύριο Ντάισελμπλουμ, το χαμογελαστό παιδί με το σγουρό μαλάκι, αυτό εδώ, οι οποίοι έχουν νόμιμο κόμμα στη χώρα τους, το κόμμα των παιδεραστών, το οποίο καταλαμβάνει το 7% 500.000 Ολλανδούς. Και μετά μιλάει ο διπλανός, ο οποίος είναι, τυχάνει να είναι στρατιωτικός. Θα σε παρακαλέσω να μην κάνεις κρίσεις. Δεν θα κάνεις κρίσεις. Δεν θα κάνεις κρίσεις. Τι κρίση να κάνεις. Δεν θα κάνεις κρίσεις προσωπικές. Δεν θα κάνεις κρίσεις. Θα σε παρακαλέσω. Ντρέπεσαι να το πεις. Τι να πω. Αν ντρέπεσαι να το πεις, βγάλε τη στολή που φοράς και παρετήσου. Σε παρακαλώ πολύ, αυτό δεν σε αφορά. Γι' αυτό που είσαι δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Σου είπε κανείς ότι ντρέπομαι, αλλά δεν θα κρίνεις, δεν θα κρίνεις ένα στρατιωτικό από απόψεις αφορούν προσωπική ζωή. Το ότι είσαι εσύ στρατιωτικός και λες ότι οι στρατιώτες το κάνουν με χαρά αυτό που κάνουν. Σε παρακαλώ πολύ. Ο υπουργός που έχεις εσύ εθνικής άμυνας, αντί να εδώ κάνει κοίταξε, κάνει hot dog και έχει κάνει τους φαντάρους Φιλιππινέζων. Των λαθρομεταναστών. Αυτό είναι με άποψη ενός κόμματος. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, έχεις πολιτευτεί με ένα κόμμα. Άκου, φίλε μου, καλέ. Εδώ και να μιλάμε. Έχεις πολιτευτεί με ένα κόμμα και εδώ προπαγανδίζει πριν ενός κόμματος. Το οποίο θέλει να μπει στη Βουλή με σκοπό μόνο το κέρδος. Εσύ δεν ήξερες τι είναι στρατός, καταρχάς. Σε παρακαλώ, τέτοιες κρίσεις προσωπικές δεν θα κάνεις. Δεν θα κάνεις προσωπικές κρίσεις. Δεν με ξέρεις προσωπικά και δεν θα κάνεις κρίσεις. Όταν φορούσε αρβίλα και την έδελα δεν είχε πάει καν στο στρατό. Εντάξει, θα σε... Καλά, πες αυτό που θες, ας το γι' αυτό. Άσε με εμένα στην απέξω. Τι έκανε. Άσε με εμένα στην απέξω. Εσύ πώς κρίνεις τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δεν έχει παιδεία και εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε εσένα. Δεν είναι όριμος. Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις εμάς και εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε εσένα. Εδώ τώρα κάνεις μια στήρα αντιπαράθεση, φίλο μου. Προσπαθείς να προπαγανδείς και να περάσεις μια άποψη. Με σκοπό έχεις ένα πελατολόγιο. Κοίταξε, είσαι υποψήφιος βουλευτής με ένα κόμμα. Δηλαδή έχεις ένα εκλογικό πελατολόγιο και διεκδικείς βουλευτική έδρα. Εγώ ποτέ δεν είχα. Εγώ είμαι ανιδιοτελής άνθρωπος. Δεν υπάρχει διαμορφή ανιδιοτέλειας, γιατί εδώ το κάνω ανιδιοτελώς. Ενώ εδώ υπάρχει ιδιοτέλεια εκ μέρους σου. Εκπροσωπείς κόμμα, άρα οργανωμένη ιδεολογία. Συγγνώμη. Εγώ σου λέω, αυτή τη στιγμή προπαγανδίζεις. Εμείς εδώ δεν θα κάνουμε προπαγάνδα υπέρ ενός ή άλλου κόμματος. Δεν είναι πολιτική εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι πολιτική εκπομπή. Και αυτό που κάνεις, καπηλεύεσαι. Καπηλεύεσαι εδώ, δημόσια. Καπηλεύεσαι εδώ, δημόσια. Κάνεις κουμάντο ή δεν κάνεις κουμάντο, ρε Κώστα? Τι κουμάντο? Εδώ καπηλεύεσαι. Τη γραμμή, μιλάς ελεύθερα και προπαγανδίζει υπέρ ενός κόμματος. Λοιπόν, έχεις το σελίδα, μπορεί από εκεί να τα πεις ελεύθερα, εκεί στο ακροατήριό σου. Πού καταλήγουμε τώρα, μην κάνεις αντιπαράθεση, πες αυτό που θες να πεις. Μισό λεπτό, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τι βουλευτικές έδρες, τίποτα. Εγώ είμαι έντονος στη λίστα 8ος-10ος για να βοηθήσω το κόμμα μου σε κάποια πράγματα που πιστεύω. Εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι έδρες, ούτε τα έδρανα, ούτε τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει 31 νύχτες
για να πάρει ένα μεροκάματο όπως δουλεύουν όλοι οι συνάδελφοί μου που αμείβονται πολύ πιο χαμηλότερα από μένα. Έτσι, λοιπόν, και τρέπομαι που αμείβονται οι συνάδελφοί μου χαμηλότερα. Ωραία, πες για τους μετανάστες τώρα, ωραία, λοιπόν, πες. Ναι. Άκου τώρα να σου πω, όπως ο κύριος κάνει μια συζήτηση πολιτική και αθλητική και καπηλεύεται το δημοσιογραφικό σου εκεί μικρόφωνο. Εγώ δεν κάνω φίλο προπαγάνδα, μια προσωπική άποψη λέω. Δεν θέλω να επηρεάσω τον κόσμο, ούτε προς τη μία, ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Τότε γιατί λες αυτά που λες. Ωραία, πού θύχτηκες. Εγώ, αγόρι μου, δεν κάνω προπαγάνδα εδώ πέρα. Δεν μπορείς εσύ που είσαι Έλληνας και υπηρετείς τον ελληνικό στρατό να λες ότι ο Έλληνας έχει χαμηλότερη παιδεία από την. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα, αγόρι μου, είπα συνολικά ως λαός. Άκου, εδώ μην ισοπεδώνεις και μη συμψηφίσεις τα πράγματα. Είπα ότι για αυτό το θέμα η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Και εκτιμώ ότι στην κουλτούρα του συνολικά ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αποδεχτεί κάτι τέτοιο, δεν το έχει συνηθίσει. Να αποδεχτεί τι, ότι θα ξυπνάει ένα παιδί 2 χρονών, 3 χρονών. Να σου πω κάτι, φίλε μου, δεν μου λες, για να διαπαιδαγωγηθεί σεξουαλικά ένα παιδί προς τη μία την άλλη κατεύθυνση, οι ετεροφιλόφιλοι γονείς κάνουν σεξ στο παιδί. Άμα το θέτουμε έτσι και το εκχυδαίσουμε. Μιλά σοβαρά τώρα σε αυτό που λες. Σου λέω σοβαρά. Η κοινωνία μας γεννήθηκε για να πηγαίνουμε οι άντρες με τις άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Το παιδί δεν ζει μόνο με την οικογένειά του. Έχει και απαλού παραστάσεις και εικόνες. Ένα παιδί που μεγαλώνει, αγόρι μου, μεγαλώνει στην οικογένειά του πρώτα. Μεγαλώνει κατά κύριο λόγο στο σχολείο. Εκεί, στο σχολικό περιβάλλον, με τους συνομιλίκους του. Η οικογένειά του είναι το πρώτο σχολείο. Είναι και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι εγκλωβισμένο μέσα σε μια οικογένεια. Τότε όταν πηγαίνει στο σχολείο μεγαλώνοντας τα μάτια να σέβεται τον διπλανό του. Αν εγώ δεν μάθω το παιδί μου να σέβεται την αδερφή του, τον αδερφό του, δεν θα μπορεί στο σχολείο να σου πω κάτι, φίλε, να σου πω κάτι, φίλε μου. Το πώς αντιλαμβάνεται κανείς την οικογένεια είναι προσωπικό του κριτήριο. Πώς να την αντιλαμβάνομαι, μια ανώμαλη οικογένεια. Τι θα πει ανώμαλη οικογένεια, φίλε μου. Να σου πω κάτι, μπορεί ένας ομοφιλόφιλος σε σχέση με μένα να είναι πολύ πιο καλός χαρακτήρας και άξιος γονιός. Το αποκλείς αυτό το φαινόμενο. Άλλο οι άνθρωποι που γεννιούνται με πρόβλημα στις ορμόνες τους και το καθορίζουν. Γίνε ψυχίατρος, εδώ ολόκληρη ψυχιατρική επιστήμη δεν θέτει παθολογία σε αυτή τη συμπεριφορά. Είναι μια. Τώρα εντάξει. Έτσι. Προσπαθείς να περάσεις μια επικίνδυνη γνώμη. Εγώ είπα κάτι πολύ σαφές. Δεν ξεφτιλίζομαι, κύριε Χιλιτίδη, που παρεμβαίνετε. Είπα ότι αρμόδιοι για να απαντήσουν είναι οι ψυχίατροι. Όχι, και λάθος. Μάλιστα είπε εδώ ψυχίατροι. Η δική μου γνώμη είναι καθαρά υποκειμενική. Εγώ λάθος. Δεν μπορώ να, να κάνω τον υποκατάστατο κανένας παιδοψυχίατρου. Εσύ εδώ πέρα κάνεις τον παιδοψυχίατρο, τον επαέτα. Αυτός θα αποφασίσει. Υπάρχει ερευνητική κοινότητα που θα ερευνήσει το γεγονός. Αν μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Εγώ εδώ λέω μια υποκειμενική γνώμη. Φτάνει εγώ. Λοιπόν, να πούμε για τους χορηγούς ότι χαμός γίνεται. Ο καλύτερος γιατρός λοιπόν της πείνας αυτή τη στιγμή, για να ερεμήσουν τα πνεύματα, γιατί η δημοκρατία είναι δύσκολο πράγμα, ο Χρήστος στην πιτσαρία Transizionale Italiana, πίτσα που θα τη λατρέψεις για τη ζύμη και τα φρέσκα υλικά της. Παραγγελίες στο 504004. Να πω δύο κουβέντες. Το ελληνικό κράτος λοιπόν, το οποίο στην πλειοψηφία του ψηφίσατε, κύριοι, που καρίζεται και φωνάζεται από κάτω δικαίως ή αδίκως, δεν θα κρίνω. Έχει λοιπόν βγάλει ένα νόμο ο οποίος λέει θα παντρεύονται τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Θα συμβιώνουν νομίμως. Και καλά έκανε, κακά έκανε, κρίνετε το εσείς. Δημοκρατία θέλατε, δεν θέλατε τον Πατακό. Λοιπόν, θέλατε δημοκρατία. Λοιπόν, μην φωνάζετε, μην ορίγεστε από κάτω, γιατί εγώ ακούω φωνές με πάνω τηλέφωνο, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το ελληνικό κράτος λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά που κυβερνάει, σκέφτεται να κάνει και αυτή την ιστορία, γιατρέ μου, να υιοθετούν για τα παιδιά. Αν δεν σας αρέσει. Αυτό το σκέφτεται αποκλειστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού λοιπόν θέλατε Ευρώπη και δεν θέλατε Λαφαζάνη και θέλατε Τσίπρα και τα λοιπά, μην μου καρίζετε εμένα εδώ. Εγώ είπα ότι δεν υιοθετώ και εντάξει. Με την έννοια ότι. Μην απολογήσετε. Είπα ότι αρμοδιότεροι για να το κρίνουν κάποιοι επιστήμονες συγκεκριμένοι που ασχολούνται με τα αντικείμενα. Ο Τσίπρας λοιπόν. Από εκεί και ύστερα. Το υιοθετεί. Υπάρχουν. Τα παράπονά σας στον Τσίπρα, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε τώρα. Στον Τσίπρα, ρε, τα παράπονά σας. Επόμενη, ναι.
Έλα Ραπ, μ' ακούς. Καλώς τον. Καλημέρα. Γεια σου. Καλημέρα παιδιά. Τα παράπονά σας στον κύριο Τσίπρα, όχι σε μένα εδώ πέρα. Εγώ είμαι δημοκρατικότατος κύριε. Φωνάζατε μια ζωή να φύγει δεξιά κτλ. Εγώ είμαι δημοκρατικότατος κύριε και ακούω όλες τις απόψεις. Μην φωνάζετε. Η δημοκρατία θέλει διάλογο κύριε. Ο άλλος φώναζε. Ο Φόδωρος, α πούμε. Κακός. Καλημέρα. Συνεχίζει. Καλημέρα, λογικό. Ναι, βεβαίως. Μ' ακούτε? Βεβαίως, πολύ καλά. Καλά. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, Αριανός είμαι, Στέφανος λέγομαι. Γεια σου, Στέφανε. Από την Πηλαία παίρνω τηλέφωνο, δίπλα είμαι. Μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να πω ένα πράγμα σχετικά με αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος σχετικά με την παιδεία. Που βέβαια έχει δίκιο σε αυτό που είπε στον Πέτρο, που τώρα δεν θυμάμαι και το όνομά του. Ναι. Ότι γιατί να μιλήσω εγώ ότι δεν έχουν οι Έλληνες παιδεία. Εγώ δεν θέλω να πω αυτά που είδε, ήταν λίγο προβολικός. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω κυρίως είναι ότι, okay, μπορεί οι Έλληνες να μην έχουν την παιδεία να δεχτούν το γκέι γάμο ή κάτι παρόμοιο, αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες, ενώ είναι η χειρότερη οικονομική δυναμική στιγμή στην Ευρώπη και πάει το κακό χειρότερο, έχει την παιδεία και την ανοχή να δεχτεί όλο το σεριακό πρόβλημα χωρίς να πει κουβέντα. Εν μέρει βέβαια είναι αναγκασμένη, αλλά τουλάχιστον έχει την παιδεία να δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους. Όπως επίσης, αυτό από μόνο δεν λέει τίποτα. Όπως αν σκεφτείς ότι η Γαλλία, μια υπερδύναμη, με τόσα λεφτά, με τόσο μεγάλο έδαφος, είπε ότι εγώ σαν Γαλλία δέχουμε μόνο 20.000 και εμείς χθες σε μία ημέρα μπήκανε στη χώρα μας μόνο 15.000. Αυτό λέει πολλά νομίζω. Κατανοητό κύριε μου. Ναι. Ήθελα γενικά, επειδή άκουσα κάποια πράγματα σήμερα που αναφερθήκατε, ήθελα να τα σχολιάσω, όπως ας πούμε αυτό για τα σύνορα που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Οκ, okay. Αυτή είναι μια τοπική. Σίγουρα είναι ένα θέλω, ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Ναι, okay. Ανεξαρτήτως του χρώματος, γλώσσας. Να σε πω τη δικιά μου άποψη. Οκ, okay. Σίγουρα θα ήταν ό,τι καλύτερο να μην υπήρχαν σύνορα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ας πούμε στα 6,5 δισεκατομμύρια του πλανήτη, τα 10 εκατομμύρια Έλληνες λέμε εμείς δεν γουστάρουμε σύνορα, οι υπόλοιποι λένε δεν γουστάρουμε. Σε αυτή την περίπτωση θα πιαστούμε κορόιδα και θα είμαστε θύματα εκμετάλλευσης σε πολλά θέματα διεθνούς. Κοίταξε, για μένα προσωπικά, φίλε μου, σε παγκόσμιο επίπεδο το βασικότερο πρόβλημα είναι το ενεργειακό. Και να δούμε τι δυνατότητες μας δίνει αυτός ο πλανήτης για να μας κρατήσει ζωντανούς. Και πόσοι μπορούμε να ζήσουμε πάνω σε αυτό το πλανήτη πραγματικά. Το ενεργειακό, φίλε, αν θέλει τη γνώμη μου, δεν θα λυθεί ποτέ. Για ποιο λόγο? Διότι δεν συμφέρει να λυθεί ποτέ. Συμφέρει τη ΔΕΗ και την όποια ΔΕΗ να υπάρχει πάντα ενεργειακό πρόβλημα για να πληρώνει όλο ο κόσμο τη δόση του ρεύμα. Δεν συμφέρει κανέναν από του ισχυρού, διότι κατά ψέματα οι ισχυροί κάνουν το παιχνίδι. Ξαφνικά να εμφανιστεί το τάδε πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο θα παράγει ρεύμα και δεν θα έχουμε ανάγκη κανένα. Εγώ πιστεύω ότι όλη γη είναι όμορφη για να ζήσει πάνω τη. Όλη γη είναι όμορφη για να ζήσει πάνω τη. Δηλαδή ακόμα και όλα τα περιβάλλοντα, εντάξει. Θα πρέπει να το εξετάσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες πλέον. Να δούμε τα προβλήματα συνολικά και να τα... μόνο έτσι λύνονται. Τα λέμε, φίλε. Και όταν είναι όταν ψηφίζετε αριστερά, να είστε και προετοιμασμένοι να δεχτείτε τέτοιες ιστορίες. Μην μεγαβγίζετε μετά. Και με πήραν και 3-4 αστυνομικοί, λέει τι είναι αυτά τα πράγματα και τους απαντάω. Άμα ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ σας δώσει μια εντολή, κάντε εκείνο ή κάντε τ' άλλο, τι θα κάνετε, ρε. Θα χοροπηδάτε στώρα πόδι. Τι θα κάνετε. Θα κάνετε κάτι διαφορετικό. Δημοκρατία έχουμε. Αριστερά έχουμε. Θα εκεί τέτοια. Πώς θα είναι κάτι διαφορετικό. Γιατρέ μου, έτσι το βλέπω εγώ. Μπράβο, ρε γιατρέ, καλά του τα είπε στο στραβωστό με εμπαθή ακραίου. Έχει και αντιπαθητική φωνή και κάνει και χειραγώ και σιούστ. Ο 803 το λέει αυτό. 860 λέει αυτός ο κομπλεξικός ομοφοβικός αμόρφωτος σας ξαναβγεί σε αυτή την εκπομπή μόνο για την ομάδα του. Μας προκαλέσε τάση εμέτου. Θα γίνει και πατέρας, λέει. Έγινε, ρε φίλε, γιατί θα σε ρωτήσει. Ο 544. Ραυτό που ρώτα το διπλανό σου που τον θεωρώ φιάκα και ξέρω όλα αν έχει δει ποτέ στη φύση δύο αρσενικά σκυλιά να υιοθετούν ένα κουτάβι. Καλά τον κράζουν οι γριές. Νομίζω τα ζώα δεν έχουν συνείδηση στις οικογένειες ούτε αυτού της τώρα, τι να πούμε. Αυτά τα οποία λένε κάποιοι άνθρωποι. Έχουμε δυνατό για πολύ λίγο χρόνο διάλειμμα 10 δευτερολέπτων. Σε ώρα Ραπτόπουλου UNICEF για τα παιδιά των μεταναστών. Απίστευτο. Μ' αρέσει η εκπομπή. Γουστάρω δημοκρατία. Ξεχυλίζω από δημοκρατία. Μπράβο, ρε γιατρέ κτλ. Ο Θόδωρος που το παίζει ηθικός βγαίνει και κράζει τους πάντες, μη γνωρίζοντας καλά-καλά τη γλώσσα μας, τη στιγμή που βρίσκει τον Τζόρνταν ως βλάχο δραμινό, τους καλαμαριώτες λέει
που είναι πρόσφυγες επειδή του θύγου τον Άρη, λέει, μαζέψτε εδώ, μου βάζει για βουλευτής και βγαίνει και αποθεώνει ποδοσφαιρικές εγκληματικές οργανώσεις. Έλεος! Λέω 431. Λοιπόν, οι απόψεις διείστανται, φίλοι, ένα δυνατό ραδιόφωνο και ένα δυνατό μικρόφωνο και άντερα και στομάχι δυνατό, ακούνε, βγαίνουν μπροστά και δεν κάνουν μια εκπομπή τύπης για να πάρουν το μεροκάματο και οι δύο να πούμε πάμε για ύπνο. Είμαστε μαχητικοί, έχουμε αποψάρες, συγκρόμεθα. Καλημέρα στον επόμενο γύριο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλημέρα, παιδιά. Το ισπανικό ποδόσφαιρο θριαμβεύει. Λογικό και επόμενο. Ρε φίλε, γιατί μας ρίχνεις τώρα με αυτή. Κοίταξε, το ισπανικό ποδόσφαιρο θριαμβεύει. Έχει βάλει τις βάσεις εδώ και πολλά χρόνια, εντάξει. Θριαμβεύει, λοιπόν. Ήθελα να πω λίγο για τα Europa League σήμερα που είδα λίγο τα μάτς. Ναι, ευχαριστώ. Με έκανε μεγάλη εντύπωση η Dortmund. Πρώτη φορά την βλέπεις? Όχι, σε ευρωπαϊκό, εντάξει, άλλο τη Γερμανία τώρα. Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με μια ομάδα η οποία διεκδικεί πρωτάθλημα. Υποτίθεται, αλλά δεν έδωσε και βάση τότε να. Δεν έδωσε. Το έχει παρατήσει το Europa League. Ήταν μια, δηλαδή ένας μονόλογος, δεν υπήρχε τότε να στο γήπεδο, την εξαφάνιση η Dortmund. Δεν ήθελε και τότε να δώσει δυνάμεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι όμως. Λοιπόν, με ανάπτυξη, με ευκαιρίες, με δοκάρια, με... Λες και παίζει... Σ' άρεσε, ε! Ναι, παίζει μια ομάδα, ας πούμε, της Γερμανίας, της Πλάκας, που τώρα την κερδίζει το πρωτάθλημα 3-0 στην έδρα της, κάτι τέτοιο, ας πούμε, ένας αγώνας πρωταθλήματος που κάνει πλάκα ήταν. Σαν να κάνει πλάκα. Με έκανε εντύπωση η Villarreal. Πολύ σοβαρή ομάδα. Δεν περίμενα τόσο εύκολα. Λεβερκούζεν δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ασόβαρη ομάδα Λεβερκούζεν, γι' αυτό και είναι χαμηλά στον πίνακα. Αυτά και τα δύο τα αποτελέσματα μου τα πρόβλεψε. Θέλω να το πω αυτό, να το ακούσει και ο Λαπτόπουλος και όλοι. Εντάξει. Γιατί το ρώτησα τι βλέπεις Ντόρτμουντ, Τότεναμ και Βιγιαρεάλ Λεβερκούζεν και μου είπε, και δεν μου είπε τα σκόρ, αλλά με είπε... Εύκολες νίκες. Ναι, ποιους βλέπει να περνάνε. Με έκανε αρνητική εντύπωση η Μάντσεστερ. Ήταν τραγική. Δεν έχω δει γερότερη Μάντσεστερ. Η Μάντσεστερ δεν έχει δει ταυτότητα μέχρι στιγμής και πολύ ένα σύνολο. Πορεία, γιατί την είχα δει και το που παίζει στο πρωτάθλημα την Κυριακή με τη West, με τη West Brom, ναι. Που ήταν πάλι τραγική. Δεν... Η Λίβερπουλ πιστεύω έχει 2-3 παίκτες μπροστά οι οποίοι είναι πάρα πολύ ποιοτικοί. Έχει δηλαδή η Λίβερπουλ να δείξει. Η Λίβερπουλ έχει στόχο να πάει μπροστά στο Europa League, να πάει έχει μακριά. Έχει δείξει πράγματα η Λίβερπουλ και ο Φερμίνιο είναι πολύ καλός και ο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί πρέπει από τη Γερμανική Λίγκα, ε. Αυτός, ναι, αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ από τη Λίβερπουλ σαν παίκτης είναι ο Λαλάνα. Άλλοι διαφωνούν, φίλοι της Λίβερπουλ. Πάρα πολύ μου αρέσει το στυλ αυτού του παίκτη έτσι όπως παίζει. Είναι απλός παίκτης, την μπάλα με τη μία, δεν κάνει περιττές ενέργειες. Τα γκολ είναι όλες οι ασίστες σχεδόν είναι δικές του. Ο Κλοπ θα κάνει του χρόνου Λίβερπουλ, θα είναι πολύ δυνατή πιστεύω. Αναλόγως και πώς θα κινηθεί στην αγορά και τι χρήμα θα ρίξει και που... νομίζω η γερμανική αγορά δεν είναι μπροστά του, δεν ξέρει καλά. Και του χρόνου η Μάντσεστερ του χρόνου πιο πιθανό είναι χειρότερη παρά καλύτερη από φέτος. Αρνητική εντύπωση... Η Βαλένθια πάλι. Η Βαλένθια, ναι. Η Μπιλμπάο ήταν πάρα πολύ καλή. Σε δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Το σκορ την αδική την Bilbao, έπρεπε να κερδίσει 2-3-0. Είναι ανοιχτή η ρεβάνς βέβαια. Η Βαλένθια, ναι, ναι. Το Μεστάγια είναι ιδιαίτερο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα το Μεστάγια είναι μια ρεβάνς, από εκεί και πέρα η Βαλένθια γλίτωσε σήμερα. Έχει αστείο προπονητή βέβαια, αυτό είναι το μοναδικό της πρόβλημα. Με τον Νέβιλ, ναι, ναι, ναι. Άλλος προπονητής υπάρχει. Η Βαλένθια δεν τη θυμάμαι εγώ τόσο χαμηλά στην Ισπανία. Έχω πολλά χρόνια να τη θυμηθώ το. Να είναι δέκατη, τι είναι. Δέκατη, στο δεύτερο μισό, κινδυνεύει. Δεν μπορώ, όχι, δεν είναι στο δεύτερο, δέκατη είναι. Και στο πρώτο μισό είναι, αλλά είναι. Οριακά. Ναι, δεν πιο κοντά είναι στο να πέσει παρά το να βγει Ευρώπη. Δεν τη θυμάμαι τόσο χαλιά τη Βαλένθια ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν προσπαθώ να θυμηθώ ότι η Βαλένθια δέκατη. Δεν τη θυμάμαι. Το συμπέρασμα για το Europa League ποιο είναι, ότι είναι διοργάνωση με έγκλη, με κίνητρο, με καλό ποδόσφαιρο. Κοίταξε, αυτό μας νοιάζει. Συγκριτικά με το Champions League είναι καλύτερο το θέμα. Είναι ομάδες οι οποίες είναι επίπεδο Champions League. Ας πούμε η Dortmund τη σημερινή, εγώ που είδα πιστεύω στο Champions League. Είναι, είναι. Δηλαδή ο Πάο κέρδισε την Dortmund, ε. Ο Τούντορ την κέρδισε την Dortmund. Αφού είναι η Dortmund. Με 5-3-2 σφιχτό. Άρα ο Τούντορ έχει δυνατότητες. Ναι. Η Villarreal, ας πούμε, δεν μπορούσε να σταθεί στο Champions League. Έκλεισες. Έκλεισες. 5-3-2, έτσι. 5-3-2. Με Μάρκ Μπερμπάτοφ και Μακ Ροντρίγκε. Είναι διπλό μέσα στον Dortmund, στο Westfalen. Λοιπόν, ναι, ναι. Βέβαια, ναι. Αδιάφορο, ξαναδιάφορο. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ο αντίπαλος. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, αφού πούμε πρώτα
ότι αν μας πιάσει καμιά λιγούρα, καμιά πείνα τέτοια ώρα, παίρνουμε τηλέφωνο στο 504004 και παραγγέλνουμε μία πίτσα τραντιτσιονάλε Ιταλιάνα, αυθεντική ιταλική πίτσα με φρέσκα υλικά. Δοκιμάστε την με ένα τηλεφώνημα στο 504004. Μέχρι τις 5 τα χαράματα μπορείτε να τη τηλεφωνείτε και να έρχεται στο σπίτι και να την απολαύσετε. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, Μαρκεζίνη είμαι και είμαι σ' όλα μαύρος. Είσαι Μαρκεζίνης. Ναι, ναι, ξέρω Γιαννάκης. Είμαι σ' όλα μαύρος. Λοιπόν, όσο για τον ΠΑΟΚ την ομαδάρα μου, κάποτε έκανε στον Τζόρνταν μια ερώτηση. Αν ο Ολυμπιακός δεν παίξει στο πρωτάθλημα, τι θέση θα πάρει ο ΠΑΟΚ? Δεν σου απάντησε ο Τζόρνταν. Δεν ξέρω, είπε. Δεν ξέρω. Και μου ήρθε να σε πάρει και την ώρα τηλέφωνο και α πούμε θα βγει πέμπτος. Τέλος πάντων, όσο για που λένε, γιατί ακούω πολλούς παοξίδες, υποτιμάνε και λένε η ΑΕΚ και ο ένας ο άλλος. Κούλα να πούμε, ναι, κούλα. Βλέπουμε τα χάλια μας εμείς που ήρθαν από τη Β' Εθνική και είναι δεύτερη. Τα χάλια τα δικά μας δεν τα βλέπουμε. Απογοητευμένος είμαι από τον ΠΑΟΚ, ό,τι και να με πούνε. Ό,τι και να λέει και ο Τζόρνταν, θυμάμαι που έλεγε. Πολύ τον ύμνο στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, άσε αυτό το κομμάτι, τελείωσε. Ας πάρουμε τους πρόσφυγες. Εγώ προσωπικά δεν τους θέλω, φίλε. Εγώ προσωπικά. Ποιος νοήμων άνθρωπος τους θέλει? Δεν ξέρω αν είναι νοήμων ή όχι. Εγώ θα σου πω τη δικιά μου γνώμη, όπως ο γιατρός είπε τη δικιά του γνώμη. Ό,τι γιατρός αυτά που είπε θα τα βάλει στο δικό μου το κεφάλι, ούτε εγώ αυτά που θα πω θα βάλει στο δικό του κεφάλι. Εγώ δεν τους θέλω. Μακριά από την πατρίδα μου, μακριά από τα παιδιά μου. Μην πάθουν κάτι τα παιδιά μου. Υποστεύω ότι όλοι οι Έλληνες αυτό σκέφτονται. Ναι, μεν τους λυπάσαι, παρουσιάζουν τα παιδιά τα μωρά έτσι πως τα παρουσιάζουν. Κρίμα είναι. Αλλά γίνονται. Αλλά βλέπω πράγματα τα οποία δεν μ' αρέσουν εμένα. Μακριά από την οικογένειά μου. Εκεί τελειώνουν τα πάντα. Περιμένουμε να γίνει ένα. Μάλλον και όχι. Προτιμώ να σου πω κάτι, το είπα και στο κάποτε και στον Μακριανίδη. Πρωθυπουργό θα ήθελα την Κωνσταντοπούλου. Υπουργό Εθνικής Οικονομικών τον Βαρουφάκη και Υπουργό Εθνικής Αμήνης και Δημοσίας Τάξης τον Κασιδιάρη. Να δω ποιος θα περάσει εδώ πέρα μέσα. Από όλους αυτούς. Αυτούς τους τρεις θέλω. Θα τους σταμάταγε ο Κασιδιάρης δέρνοντας την... Όχι, θα ήθελε φιλαράκι την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή που ξέρει τους νόμους, ναι, και θα τους είχε ξύπνει μέχρι τα ξημερώματα εκεί πάνω. Ξέρεις πώς θα περνούσαν οι πρόσφυγες. Ε? Με αεροθούμενο θα έρχονταν. Το ίδιο πράγμα θα γινότανε. Εγώ αυτό τους τρεις ήθελα. Και όσο περιμένει ο κόσμος, γιατί ταξί δουλεύω και μπαίνει μέσα και περιμένει να βγει, ένα στρατιωτικός, λένε, να πάρει ο στρατός στα όπλα. συγγνώμη γιατρέ μου, αλλά είσαι και στρατιωτικός. Αν οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου έχουν τη γνώμη τη δικιά σου, ούτε από το στρατό έχουμε σωτηρία σε αυτό το κράτος. Γιατί δηλαδή αν έχουν άλλη γνώμη από τον γιατρού, θα έχουν σωτηρία από το στρατό ή η Ελλάδα? Δεν το βλέπω και εκεί μέσα. Ούτε υπάρχει. Το πρόβλημα είναι το πρόβλημα του στρατού είναι ο γιατρός. Είναι ο Τάλα, είναι τάξη, ας πούμε, τάξη, ναι. Το σκεπτικό. Εγώ είμαι επαγγελματίας, να σου πω κάτι, φίλε μου. Άμα με διατάξουν να πάω να πολεμήσω, θα πάω. Εσύ δεν θα πας. Στο λέω από τώρα. Είναι θέμα χαρακτήρα. Είμαι επαγγελματίας. Αν μου πούνε θα πας εκεί να κάνεις αυτό, θα το κάνω. Ξέρω ποιος είναι ο ρόλος μου, ξεκάθαρα. Άλλο το πιστεύω μου και άλλο η επαγγελματική μου συνείδηση. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Όπως και ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός μπορεί να είναι παοξής και να το στείλουν να συλλάβει 10 παοξίδες. Τα πει, δεν πάω. Να τα διαφοροποιήσει αυτά. Ο στρατιωτικός είναι εθελοντής. Είναι επαγγελματίας. Ο άλλος είναι αστυνομικός και λέει πάνε βαράτε τους συνταξιούχους. Και βλέπει τον μπαμπά του συνταξιού και τον κοπανάει. Ξέρω ποιος είναι ο άλλος. Τι κάνει δηλαδή. Μη συγχαίρεις πράγματα και καταστάσεις. Έτσι δεν είναι. Είναι επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας. Πρέπει να το κατανοείτε αυτό. Εδώ βλέπω έναν συνάδελφο ο οποίος λέει ότι μας διατάζουν οι ανώτεροι. Αυτή είναι η φύση του επαγγέλματός σου, φίλε μου. Πληρώνεσαι για να κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια. Μην λέμε χαζομάνες εδώ. Το τι πιστεύεις είναι άλλο. Άλλο τι πιστεύεις και άλλο πώς λειτουργείς επαγγελματικά. Δεν είναι. Μισθοφόρος δηλαδή. Όλοι μισθοφόροι δεν είναι. Δεν είμαστε. Τι είμαστε. Εγώ να πάω να πολεμήσω, αδερφέ, θα είμαι μισθοφόρος. Σιγάρε, φίλε, κλάψαμε τώρα. Εντάξει. Σιγά. Άκου ρε αυτό που λέμε. Έλα ρε μου τώρα. Μη με κάνεις και συγκινούμε τώρα. Εντάξει. Καλά το πάτε αυτό που λέει, καλά το. Καλά το πω, καλά το πω. Σταμάτα βρωμόσκυλο, καλά. Θα λέμε καλό βράδυ. Δεν γουστάρω. Πάντως ένα τελευταίο. Αν γίνει φιλαράκι, αν ποτέ, εγώ με όλη μου τη χαρά, το έχω, είμαι 40 χρονών, ήμουν δόκιμος στο στρατό, ζω και αναπνέω για την ημέρα που θα πω μες στην πόλη.
Το θέλω πολύ αυτό. Ποια πόλη? Κωνσταντινούπολη. Νομίζω λογικές κοινωνίες εδώ, δεν θέλουν τον πόλη. Εδώ δεν μπορείς να ανοίξεις τα μάλγαρα, ρε φίλε, με τους αγρότες. Στην Κωνσταντινούπολη θα πας. Εστέλα, δίρε. Εστέλα, δε μας. Και εγώ το ονειρεύομαι. Ωραίο θα είναι. Έτσι, στη τιμή της γιαγιάς, αμπέτας, να μπω και τα λοιπά. Μα εγώ δεν μπορώ να μπω. Ξέρω εγώ στο Προμαγώνα. Τέλος πάντων, εντάξει, τα θέλω μας δεν είναι και τα όνειρά μας. Δεν πρέπει να τα χλεβάζουμε. Όνειρά μας και θέλω μας είναι. Πολύ ωραία. Φιλιά. Λέει ένας φίλος, κτηνίατρος, πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν σύνορα και υπηρετείς εσύ στο στρατό? Μπράβο, ρε γιατρέ, καλά τα λες ο άλλος. Γιατρέ, δεν γνωρίζεις, είσαι στρατιωτικός 24 ώρες το 24ωρο, ότι δεν έχεις δικαίωμα άποψης. Δεν έχεις δικαίωμα άποψης. Και σε ρωτάει στη Χούντα, θα έβγαινε να πει την άποψή σου ως στρατιωτικός. Ωραίος. Λοιπόν, ένα φίλο για γαλλικό πουλτό και 7,5 μηνών, 11 κιλά. Είναι, δεν μπορώ να κατανοήσω. Είναι πολλά χωρίς οξυγόνο. 7,5 μηνών είναι, ναι, σχεδόν όριμο, είναι κοντά στην ενηλικίωση. Οπότε τα κιλά του είναι μια χαρά. Αρσενικό μέρη 14 κιλά λένε πως πρέπει να είναι. Εντάξει. Α, και μην ακούς κανέναν, είσαι ωραίος και σίγουρα καλός χαρακτήρας. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξεις στο γαλλικό bulldog δυστυχώς είναι η κατασκευή του αναπνευστικού του. Έχει πολλά προβλήματα με το αναπνευστικό. Μελλοντικά μπορεί να χρειαστεί ακόμα και χειρουργική αποκατάσταση. Και ο προηγούμενος λέει που στη βγήκε σίγουρα δεν είναι ΠΑΟΚ. Με αυτά που λέει ομοφοβική, λέει όλοι τώρα. Ο 925 το λέει αυτό. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Είστε έξι στη γραμμή, μιλάτε και οι έξι, άλλοι μην καλείτε. Καλημέρα. Ναι. Ακούμε, κύριε, ακούμε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι, έχετε χιούμορ, προσωπικότητα, δεν γλύφετε τους ακροατές, μου αρέσουν όλοι αυτά. Φέρετε ενδιαφέροντες καλεσμένους. Είναι βράδυ, δύσκολη μέρα, σας ακούω, χαλαρώνω. Και ξαφνικά μπαίνει στο σπίτι μου ένα τάγκ και με πατάει, με χαλάει τελείως. Τάγκ! Ένα τάγκ. Μία παράκληση. Ναι. Όταν έχουμε να κάνουμε με φανατικούς, με κολλημένα μυαλά, μην τους δίνετε ατάκες. Πείτε ναι, ναι, ναι και κλείστε το. Είναι. Εισβάλλουν στο σπίτι μας και μας διαλύουν. Εντάξει, είναι το χρώμα της εκπομπής. Είναι παθιά. Το χρώμα της εκπομπής είναι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό και παρόλο που εξακούω κάθε βράδυ, γελάω, σκέφτομαι. Να πάει το μυαλό λίγο παραπάνω. Μην δίνετε σε φανατικούς πολύ χρόνο. Κάνει μπάμπι, δηλαδή ήταν. Τι να πω τώρα. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να. Ήθελα να πω στον γιατρό. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε του ακροατάς μας, έτσι δεν είναι. Δεν είπα να του επιλέξετε, αλλά μην δίνετε παραπάνω χρόνο σε ιδιαίτερα σε άτομα κολλημένα. Εντάξει, ο γιατρός. Ρωτήστε τον γιατρό. Ναι. Γιατρέ, δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι, απλώς σε λυπάμαι. Πετάς διαμάντια σε γουρούνια. Το γουρούνι θα το πάρει, θα το δαγκάει, θα δει ότι είναι σκληρό και θα το φτύσει. Είναι δύσκολη θέση. Εγώ είμαι πέρα του γουρουνιός κτηνίατρος. Εντάξει, αυτή είναι η φύση του επαγγέλματός μου. Πετάς διαμάτια σε κάτι για τους πρόσφυγες που παίρνουν όλοι τηλέφωνο, τελευταίο και κλείνω. Στο παιδί μου προστάτη, στον Αλωνό Χασάπη. Αυτές τώρα τα παιδιά μας, τέλος πάντων. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Το φίλο το πέτυχε να του πω ότι δεν χρειάζεται κανένα λόγο να κάνεις αυτή την επέμβαση. Δεν τίθεται θέμα. Ναι. Εντάξει. Είναι κάτι δικό του, δεν το διαβάζει. Είναι καθαρά επιστημονικό. Όχι. Σου λέω όχι. Γιατρέ, είσαι κατά των επεμβάσεων, δηλαδή. Αν δεν συντρέχει λόγος υγείας σοβαρός. Το τελευταίο στάδιο είναι το. Τελευταίο στάδιο, τότε θα πας στον υστέρι. Τότε θα πας στον υστέρι. Το αποφεύγεις τον υστέρι, δηλαδή. Κοιτάξτε, υπάρχουν και πολλές φορές που προληπτικά θα το κάνεις, γιατί νομοτελειακά μπορεί να το εντοπίσει στο μέλλον, οπότε προτιμάς. Δηλαδή, ένα σκυλί, ένα θηλυκό σκυλί, θα το πας για στήρωση για να προλάβεις την καρκίνο του μαστού, τύπου μήτρα. Ναι, εκεί θα πεις ναι. Πότε θα το πάω το σκυλί μου για αυτό? Είναι θηλυκό. Μετά τον πρώτο ίστρο μπορεί να το πας αφού να κάνει στήρωση. Τι ίστρο, τι είναι αυτό? Θα δεις. Περίοδο, εντάξει. Α, περίοδο. Ίστρο λέει αυτός. Εντάξει. Σε πού? Γιάννη μου, δεν ξέρω εγώ από την Τούμπα, από το Κορδελιό το ίστρο τι είναι. Εγώ ξέρω περίοδο. Γίνει μια πανάρα με κόκκινο αίμα και αυτό είναι. Επόμενη γραμμή. Αυτός το είπε ίστρο, τώρα επιστημονικά. Καλημέρα, ναι. Βέβαια, τι. Ναι, κύριε, καλημέρα. Ίστρος. Καλημέρα. Αυτό ο ίστρος που λέγεται, δηλαδή, αυτό είναι. Είναι περίοδος του θηλυκού κύκλου, ενός θηλυκού σκύλου. Ονομάζεται ίστρος όταν είναι στη διαδικασία. Σε πόσο μήνων άστα τα λόγια, πόσο το πάω. Τι ηλικία έχει ο σκύλος, είναι κανισάκι. 6 μηνών κανισάκι. Το πολύ μέχρι 12 μηνών θα εμφανίσει την πρώτη περίοδο. Μετά θα το πάω εγώ για. Μόλις περάσει την πρώτη περίοδο, από το πρώτο αίμα, μετά από 2 μήνες, είναι πολύ καλή περίοδος για να κάνεις χειρουργείο. Νοθική στερεκτομή. Μπορεί να πεθάνει στο χειρουργείο πάνω, όχι. Δεν σου εγγυώμαι ότι μια αναισθησία είναι μια αναισθησία. Μια χειρουργική επέμβαση έχει το ρίσκο της. Δεν είναι ολάφοβα. Λες, αλλά είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με ένα ζώο το οποίο είναι με ασθένειες, είναι σε μεγάλη ηλικία. Ναι, θα το αφήσω και μέσα μία μέρα, δηλαδή. Όσο πιο νωρίς κάνει την επέμβαση, τόσο πολύ προλαμβάνεις για αυτά που σου είπα τα δύο. Καρκίνο του μαστού και πιο μήτρα μελλοντικά. Δηλαδή το σκυλάκι μου πρέπει να το κάνω, δηλαδή κάθε πόσο καιρό μαστογραφία.
όχι μαστογραφία, θα του κάνει μια και καλή στήρωση. Και μετά. Και τέλειωσε. Θα του κάνω μαστογραφία, πώ τα ξέρω δηλαδή. Και, δεν υπάρχουν αυτέ οι απεικονιστικέ εξετάσει για να δει για καρκίνο του μαστό. Εντάξει. Ούτε τεστ παπ μπορώ να το κάνω. Ούτε τεστ παπ. Δεν έχουν τι ίδιε νοσολογικέ οντότητε τα σκυλιά με τι γυναίκε. Εντάξει. Τεστ παπ, ωραίο. Θα το προωθήσουμε κι εμεί. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Σάββα, από τη Σταυρούπολη. Τι κάνουμε. Γεια σου, Σάββα, από τη Σταυρούπολη. Την όμορφη Σταυρούπολη δεν μπορώ να την πω. Από τη Σταυρούπολη, ναι. Από τη Σταυρούπολη, εντάξει. Να κάνουμε, ξέρει. Εντάξει, ξέρω. Κατάλαβε εσύ. Τι κάνετε. Καλά, εσύ τι κάνετε. Σήμερα, ναι, μ' αρέσει έτσι. Ανοίξατε πολλά θέματα. Ε, βέβαια, τι. Γιατρό είναι. Αδελφό Ζήμπα. Ναι, εδώ είναι. Όχι, γιατρό είναι. Ναι, είναι κτηνίατρος. Ναι, κτηνίατρος. Κτηνίατρος. Ό,τι και να, γιατρός. Γιατρός, ναι, βέβαια. Ναι, όχι, πολύ κτηνίατρος, ηρωνικά. Όχι, η ειδικότητά του είναι κτηνίατρος. Να μην, αυτός γιατρός, η ειδικότητα, κτηνίατρος. Τον χαιρετώ. Τι κάνετε. Μια χαρά είμαστε. Ναι, να μην. Αλλά πολύ μύρλα, όχι από εσάς, η γέννη του. Φωνάζουνε με του νόμου του κράτους που ψήφισε. Άντε τώρα να μου γαυγίζετε τώρα. Με και όπως είπε και κάποτε Ραπτόπουλε. Άντε τώρα στην αφρόν ψήφισατε τρεις φορές ΣΥΡΙΖΑ και τώρα γκρινιάζετε. ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζετε. Τι γκρινιάζετε. Άκου. Εγώ σε 15 φίλους. Κανένας δεν ψήφισε. Καλά παιδιά. 15 εσείς. 10 παρακάτω. 10 κανένας ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το 36% είναι αυτό το Πασόκ δεν ψήφισα ποτέ. Αυτοί που κάνουν παράπονα, έτσι. Ναι. Όπως λένε οι Έλληνες, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισα ποτέ. Ναι. Πόσο Σούπερ 3 δεν ήμουν ποτέ. Okay. Με το Ζαγοράκι δεν ήμουν ποτέ. Ποτέ κανένας. Ναι. Ναι, όλοι. Ναι. Αυτό δεν ήμουν. Ό,τι λέει το ρεύμα, είναι με το ρεύμα. Πώς γίνεται, λέω. Εγώ γιατί σας λέω ότι ναι, από καταβολής γονέων αυτό, δεξιός μην είναι Νέα Δημοκρατία, όχι ακραία πράγματα, όχι φασιστό. Γιατί το ακραίο είναι και από εδώ και από αριστερά. Ναι. Συμφωνείς. Βέβαια. 100%. Ναι. Τώρα, τον πάω, τον ζεστομένο τείχο, τον πρόεδρό μας, μέσα του, τον Ιβάν. Ναι. Καλές οι διαθέσεις του. Ναι. Αλλά ρε φίλε, 302 εκατομμύρια. Ναι, σε πιστεύουμε, έχεις παρθεντικά. Πράγμα, έδωσες. Στη χώρα. Ναι. 3 χρόνια. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ. Γιατί ήδη του εξηγήσαν του ανθρώπου από την αρχή ότι ποια ομάδα έχει, ο θέμα τίτλων την είναι πρώτη. Ποια ομάδα έχει, μόνο την τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα έχει. Αμήν, άλλο. Αμήν, τι αμήν. Εν γέννη. Εν γέννη, ναι. Ότι αυτή είναι μια ομάδα έτσι, που από το 69 μέχρι το 85, Ρε μην ξέρετε, τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος είναι. Αυτή την ομάδα πήρε. Αυτό μας έκανε οι Αριανοί, είναι η αιώνια τέταρτη. Και αυτή είναι η αιώνια... Άσους, δεν θα κρίνω εγώ, άσους. Δεν πάρω ένα πεσμένο. Αλλά εντάξει τώρα, δεν πήρε μια ομάδα με 30 τίτλους ο Ραϊβάν και την έκανε πέμπτη, τέταρτη. Πήρε μια ομάδα τέταρτη που δεν μπορούσε να την πάει πρώτη. Δεν μου λες, φίλε. Μεταξύ μας, εσύ από ποδόσφαιρο και ο φίλος μου. Δεν δικαιούται μια χαρά. Ένα κύπελο. Ένα τίτλο, 3 χρόνια. Δηλαδή δικαιούται με αυτά που πληρώνει. Εσύ το και σε παραδέχομαι. Είναι νοικοκύρης, αλλά δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Χαμπάρι δεν έχει από πάνω. Και αν δεν είναι στην Ελλάδα, δεν πρόκειται ούτε σε κάθε φορά. Ο Παντελάκης ανοίγει το 1/10 τα διαθέσιμα ντούκου. Αλλά ο Παντελάκης, ρε φίλε, ήξερε μπάλα. Ήξερε μπάλα. Αν τον κράζαμε εκείνο τον καιρό, είχαμε δίκιο. Του λέγαμε τον Ρόλο Τρουφιάνο του. Γιατί έκανε. Αμήν, ξέρεις, μικρό μιλάς. Ναι, έκανε ο Λόρεντ, του κράτα και του μείνει. Εμείς λέγαμε, πρόεδρε, κάνε καμιά μεταγραφή και τον κόκκινο, τον Αποστολίδη. Ρε φίλε, γυρνάει η μπάλα και τη δίνει στον πάγκη αντί για ποδοσφαιριστή μπάκι. Να την γυρίσω φορτούλα και την γίνει, τότε υπήρχε το παθητικό offside και τα λοιπά. Τι, και μου το λες, Λόρα, ότι είναι τότε, για την Ελλάδα, την Ευρώπη, υπάρχει δήλωση. Καλά, άμα πεθάνει όλος, δεν είναι τότε. Θα κάνει το αλήπερο. Άσε με ρε, ένα μάθη εκείνο που πήγε στο Κούι, στο Χαριλάο,
Αυτή είναι και μια έξυπνη κίνηση, με το 1-0 του Κωστίκου. Εκεί είναι μια έξυπνη κίνηση στο κέντρο. Μην βάλα πάνω στο γκουί. Εκεί στο 80-81 ήμνες. Σε θυμάμαι. Αμήν. Έτσι. Αμάν αμήν. Κλείσε. Φιλιά. Έλα, για χαρά, φιλιά. Σπύρος νευροχειρουργός, οπαδός του Παναθηναϊκού. Αγαπητέ Κώστα, μπορεί να μην χωνεύει την ομάδα μου ο συνάδελφος, αλλά είμαι μαζί του. Παρά την επίθεση που δέχτηκε από τους Μακεδόνες που στη Μακεδονία των 24 ολοκαυτωμάτων από τους Ναζί μιλούν για μόρφωση και παιδεία δηλώνοντας φασίστες. Μπράβο συνάδελφε, πες κι άλλα. Λέει ο Σπύρος, ο γιατρός, ο νευροχειρουργός. Είμαι πάλι ο 925 γιατρέ. Άμα έρθεις προς Βέρεια, έχεις αποκτήσει ήδη ακόμα έναν φίλο. Ο γιατρός και ο ραπ με τις προβλέψεις τους για τον Φορτούνι θα πάθουν ό,τι έπαθε ο Ραγκάτσης με τον Μανολά. Θα κατατροποθούν. Ναι, και κοίταξε, εμείς είμαστε με τον παίχτη. Μακάρι να βελτιωθεί και να φτάσει ψηλά. Εμείς λέμε ότι τον κάνουν μεγάλο σήκωμα. Εντάξει, ότι το σηκώσουν παραπάνω από ό,τι είναι. Ναι. Το γιατρό δεν το γουστάρω, λέω 4-31 επειδή είναι αλαζόνας και αντιπαναθηναϊκός. Όμως συχαίνομαι να ακούω να κριτικάρουν μέχρι και τον επαγγελματισμό του επειδή διαφωνούν μαζί του και όλα αυτά λέει χωρίς επιχειρήματα. Πες τώρα ρε γιατρέ τι βλέπεις στο ντέρμπι να με εκνευρίσεις λίγο, να είστε καλά μάγκες. Κοίταξε, είναι ένα από τα πιο αδιάφορα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός των τελευταίων εποχών. Ένα παιχνίδι αυτής της μορφής, αυτό το ζευγάρι δεν μπορεί να προβλέψεις τίποτα. Τι να πεις, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Σε όποια αγωνιστική κατάσταση και να είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Πάντως ο Παναθηναϊκός είναι σαν ανέβασμα. Είναι σαν ανέβασμα. Έχει Καλτσά, Βλαχοδήμο, Βιαφάνες, Μπέρκ. Όχι κακού. Σιγά φίλε. Όχι κακού, συγγνώμη. Ναι, όχι κακού. Και από την άλλη μεριά έχει άμυνα η οποία δεν πιστεύω θα μπουν πολλά γκολ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Εγώ είμαι σε κλειστό παιχνίδι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα από Κοζάνη. Ήρθα από την Κοζάνη. Στη Σουρδία. Μα έπεσα σε πλάνη. Ρε φίλε Βασίλη, είμαι ο Ηρακλειδέας που είχα μιλήσει παλιότερα. Θυμάσαι. Τι κάνει η λατρεμένη μου Κοζάνη. Τι κάνει, προετοιμαζόμαστε για το καρναβάλι. Ναι, έχουμε. Η ευρώχη θα μας τα χαλάσει. Να πω κάτι αναπαράπρο προς το μεγάλο χιλιτήρι το Γιάννη. Επειδή ένα χρόνο μιλάω στα ραδιόφωνο. Είναι κακό πράγμα όταν υπάρχουν 6 γραμμές να μιλάς 13ος στη σειρά μετά. Τι φταίει, είναι πολύ κακό πράγμα. Είσαι άτυχος. Είμαι από τους άτυχους, τέλος πάντων. Λοιπόν, Βασίλη, θέλω να συζητήσω μαζί σου. Μόνο για σένα περίμενα, για τον Ηρακλή μας. Όλα τα άλλα τα σύνδρομο συνδύες και ιστορίες τα έδωσε λύση ο μεγάλος ο ελέφαντος αυτά. Για άλλους. Λοιπόν, Βασίλη μου, βλέπω ρε μεγάλη μου ότι δεν ξεπέρασε το σύνδρομο της αυτόνομης 10. Πάλι τοποθετήσε με πικρία. Πάλι τοποθετήσε με στεναχώρια προς τον Ηρακλή μας. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπα κάτι. Τι είπε. Να σου πω τι είπες και θα με δικαιολογήσεις ή θα μου δώσει δίκιο ή όχι. Τι είπε, δεν λοιπόν έμαθα. Βασίλη μου, ναι. Για μια ακόμη φορά, ενώ τόσος κόσμος Ηρακλειδής, δεν είναι ρε αυτόνομη δίκα μόνο Ηρακλής, είναι όλη η Ελλάδα. Ξέρεις πόσος κόσμος ακούει όλη την Ελλάδα και περιμένει να πει κανένα λόγο, ένα καλό λόγο. Ακούει από σένα μόνο τα αρνητικά. Να γίνω, να σου τα εξηγήσω. Γιατί είναι αρνητικό ότι λοιπόν, η ομάδα σώθηκε ανέφερες... με χαμηλό μπάτζετ, με το χαμηλότερο της κατηγορίας. Όχι, να σου εξηγήσω, μήπως γιατί έχεις παίξει ποτέ μπάλα. Μπάλα, έχεις παίξει θεωρητικά τα λες αυτά επειδή θα έχεις διαβάσει. Άλλο άθλημα έχω κάνει. Ομαδικό λοιπόν, με μπάλα, αλλά όχι. Το ξέρω, φαίνεται από χιλιόμετρα που δεν έχεις μπάλα. Λοιπόν, να σου εξηγήσω. Δεν ανέφερες καθόλου για τον Ηρακλή μας. Ο Ηρακλής είναι έτοιμος να μπει πεντάδα. Ένα βηματάκι. Ποιο γελάει ο Ραπτόπλο. Κοίταξε. Η μαλακρή πιπεριά, λες και σε αυτός σου δίνει χαρτί να πεις αυτά που θέλει. Κοίταξε. Καλέ μου φίλε. Δεν ξέρω, καλέ μου φίλε. Καλέ μου φίλε. Ο Ηρακλής οργανισμός δεν είναι ακόμα αόριμος για να διεκδικήσει πεντάδα. Δηλαδή αυτό μπορεί να αποσταθεροποιήσει τον οργανισμό. Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα θα μιλάμε. Ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει πιθανότητες και σοβαρές. Ναι, δεν το συζητάμε. Α, μπράβο. Το είπες Βασίλη μου. Είπα ότι ο Μάρκο. Είπες ένα ευχάριστο λόγο για να διανύει. Ποιες ευθέρε. Εδώ δεν πήγατε να πάρετε το μάσκο το ατρόμητο, ρε. Να το φτιάξετε, ρε. Είστε ανίκανοι να. Βρε, ανίκανοι να φτιάξετε ένα μάτσο. Καλά, βρε. Τώρα αυτά τώρα, επιδεδομένα δεν μιλάμε. Εδώ στη Μαλαισία γίνεται χαμό και εσεί δεν μπορείτε να πάρετε το ατρόμητο, ρε. Τα γάλα. Καλέ μου φίλε, δεν ξέρω πώ είναι το όνομά σου. Μανώλη μου δίνει την αίσθηση η διοίκηση και το αγωνιστικό κομμάτι και οι ποδοσφαιριστές ότι δεν θέλουν να μπουν στην πεντάδα. Δηλαδή, οι πιο πολλές δηλώσεις είναι ότι είναι πειραματική χρονιά.
ότι από του χρόνου θα είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, βλέπω και οι ίδιοι να είναι ευχαριστημένοι. Βασίλη, δεν έχω πολύ χρόνο. Πήρα να μιλήσω εγώ, εντάξει. Να σου πω τα λάθη που έχει κάνει πάλι για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, πρώτον, είπε ότι η ομάδα είναι κουρασμένη. Δεν θέλω είναι. Να σου πω, Βασίλη, επειδή έχω παίξει μπάλα και ξέρω από συστήματα, η ομάδα ενάμιση περίοδο, μισό, 8 μήνες, 7-8 μήνες έπαιζε χωρίς άξονα. Οι δύο το άξονα έπαιζαν πολύ πίσω. Το ο Μέρο μάλλον κολούσε ειδικά στην έδρα μας. Το έχουμε και είχαμε ένα κενό 40-50 μέτρα. Αυτό τα 50-40 μέτρα με το μοντέλο και το Λοϊζίνιο τα έχουμε καλύψει. Και εμφανίζει εσύ τον Ηρακλή ότι είναι κουρασμένος. Τώρα δεν ο Ηρακλής είναι πιο έτοιμος να παίξει μπάλα. Δεν τώρα είναι. Ο Ηρακλής θα πάρει όλα τα 5 παιχνίδια που έχει στην έδρα του Βασίλη μου. Άμα ξέρεις μπάλα θα το καταλάβεις. Εντελώς το αντίθετο λες. Για πες μου για αυτά που σου λέω. Ο Ηρακλής τώρα έχει άξονα με Λοϊζίνιο και Μοντέιρο. Αν ο Βέλιος λίγο πιάσει την απόδοση που είχε ένα 50% του προηγούμενου ενών, ο Ηρακλής είναι 50.000%. Νομίζω ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί βιολογικά να πιέσει ψηλά, να διεκδικήσει, πώς να δεν απαιτήσει. Δεν μπορεί, Βασίλη μου, να πιέσει. Αυτό φάνηκε το μάτς με τον Ατρόμητο. Δεν μπορούσε, γιατί να πιέσει, Βασίλη μου, γιατί μέχρι τώρα φάνηκε, γιατί είπαμε. Δεν θα εξετάσει τον Ηρακλή μέσα στην έδρα μας και εκτός έδρας. Εκτός έδρας κάνει πολύ από τη δυναμικότητα όταν κατεβεί κάτω από τη Λαμία και χωρίς φυλάκους. Τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε ακόμα. Το σύνδεμα της Μητρής Ολλάνδος και εμείς το πάω και άρρωστο όταν κατεβαίνουμε κάτω από τη Λαμία. Άστατα, για την έδρα μου μιλάω. Έχω αυτή τη στιγμή 4-5 παιχνίδια στην έδρα μου. Με φουλ άξονα. Και μου λες εσύ, λες σε όλο τον κόσμο. Δεν θα σε κάνει διπλό. Διπλό είναι ο άξονα. Παναγία σου μελά, διπλό θα σε κάνει. Καλά, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή μου λες ότι δεν έχει, που έχει φορτωμένο άξονα για κλείσει με μοντέρνα και δεν έχει άξονα και δεν μπορεί να τρέξει. Καταρχήν Καρασαλίδης είναι τιμωρημένος με Βέρεια. Χίλιες φορές να είναι. Πιστεύεις το Καρασαλίδη ότι είναι παίκτης για να παίξει μπάλα. Έχω το ρητσόβιο από πίσω. Μας βοήθησε σημαντικά. Μας βοήθησε. Ρε, δεν θέλω ποιότητα. Έρχεται ο Στάμου από τραυματισμό. Πολύμηνο. Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Έχεις Λοϊζίνιο, έχεις Μοντέιρο που μπορεί να σου δώσουν πολύ περισσότερο από ο κάθε. Ο Λοϊζίνιο δεν καλύπτει χώρους, δεν μαρκάρει. Ο Λοϊζίνιο θέλει να έχει πίσω τρεις υπηρέτες. Δεν έχει ο Ηρακλής, είναι κουρασμένη ομάδα, ρε Βασίλη. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να ακούμε εμείς οι Ηρακλήδες που ξέρουμε μπάλα. Έχουμε διαφορά 20 χρόνια, Βασίλη. Λυπάμαι πολλές φορές την προσέγγιση που κάνεις για το Ηρακλή. Στα λέω καλό προέδρε. Είναι διαφορετική οπτική, τι να κάνουμε. Θυμάστε την άλλη φορά που είχα βγει πρωτού τον αγώνα με την Τρίπολη, σου είχα πει ότι θα κερδίσουμε στην Τρίπολη και ο Ηρακλής θα πάει πολύ καλά, σου είχα πει. Καλά πήγε, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι από την πρώτη. Και τώρα σου λέω, από τα 5 παιχνίδια, από τα 6 παιχνίδια που έχει, έχει 6, ένα μέσον παθρακικό θα το πάρει. Στην αρχή της χρονιάς. Όλο το Ολυμπιακό θα φέρνει μια ισοπαλία. Όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα θα τα πάρουμε. Το κακό με τον Ηρακλή ότι είναι ομάδα ικανή να κερδίσει την καλύτερη δυνατή ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί και να δεν το λες αυτά, ρε Βασίλη, ποτέ και παίρνεις όλη την αρνητική πλευρά και λες. Είμαστε πολύ ασταθείς αγωνιστικά. Δεν είμαστε καθόλου ασταθείς. Η ομάδα από τότε που ήρθε ο Λοϊζίνιο ανέβηκε. Μην βάζεις το παιχνίδι, στο γνώμονα το παιχνίδι στον Ατρόμητο. Εκτός έδρας χάνουμε, έχουμε το σύνδρομο αυτό το γαμημένο. Που το χρόνισε ο ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Σε έκοψε ο κυλιδής, μα έπεσα σε γαλιά με άλλα από την Κηφισιά. Στην επάρχεια πίσω, πώς θα ξαναγαπήσω, ξέφυγες. Πάμε. Γεια σου, ραπ. Γεια σου, φίλε. Να χαιρετήσω και το φίλο του Βασίλη. Βλέπω καλή σε όλο τον ιατρικό χώρο. Να έρθω κι εγώ να κάνω εκπομπή. Σπουδάζω ιατρική. Πάρε ειδικότητα. Φιλόξενος. Πάρε ειδικότητα πρώτα και έλα. Φοιτητή είναι κάτι. Ξέρει τι ειδικότητα σκέφτομαι, ραπ. Την ανέφερε πριν ο Βασίλης. Γυναικολόγος. Όχι. Αλλά. Ψυχίατρος. Α, θες να ασχοληθείς με αυτή την ανεξερεύνητη έτσι ειδικότητα. Ναι, βέβαια. Αχαρτογράφητη θα έλεγα εγώ. Και νομίζω κάνει καλό να ακούγει την εκπομπή του ραπ. Έτσι. Μα μαζεύεις κόσμο. Ψυχογραφείς εδώ, καλώς γίνεται. Σε ποιο έτος είσαι? Εγώ είμαι στο πέμπτο. Κοντεύεις δηλαδή? Κοντεύω, φίλε. Εδώ στο Απιθύτα? Όχι, είμαι εκτός Ελλάδος. Κοίταξε να δεις. Είμαι πιο βόρεια. Την πρακτική σου όλα την κάνεις εδώ στο Μετρόπολη. Μέσα. Να δώσω χαιρετισμού στο φίλο τον Νίκο Αλέξη που ακούει. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν θα έπαιρνα και εγώ τηλέφωνο, αλλά συνέβηκαν τα απίστευτα, έτσι. Ναι, ρε φίλε, άμα ήταν έτσι, να κάναμε μια εκπομπή καλή, ήσυχη, όμορφη και να μην έπαιρνε κανένα τηλέφωνο. Τι θα γίνει δηλαδή τώρα, Παναδιάτικα να πούμε. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω πάει στρατό, που έχετε τις αντιλήψεις ο φίλος Βασίλης. Το έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά που έχουν τελειώσει εσάς έχουν... Φίλε, αριστερά έχουμε, τα μυαλά πρέπει να πάρουν λίγο προοδευτικότητα να πούμε, πώς θα γίνει. Όχι, θέλω να σου πω ότι έχουν άλλη αντίληψη οι αξιωματικοί και όσοι έχουν τελειώσει εσάς, σχολές... Καλή αριστερά έχουμε,
Σύμφωνο συμβίωση έχουμε. Πάρτε το χαμπάρι. Πάει δεξιά. Ότι, όχι μόνο. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Μα η νέα γενιά των παιδιών οι οποίοι προέρχονται από παραγωγικές σχολές. Όχι μόνο απαραίτητα από τη συγκεκριμένη σχολή που αναφέρει. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι παιδιά όλα κατηρτισμένα, μορφωμένα. Είναι πλέον οι βάσεις αγωγής στις στρατιωτικές σχολές είναι πολύ υψηλές. Το κίνητρο και το δέλαρο όλοι ξέρουμε ότι είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει δηλαδή, όμως και το χάσμα που, που παρατηρήσα των υπαξιωματικών, των ΕΠΟΠ με τους αξιωματικούς. Έτσι, αξιωματικούς θέλω πλέον... να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Έτσι. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Έτσι. Αυτά είναι υποσχέσεις. Και λυτίδι πονάμε, άστο. Πονάμε, φίλε. Ψήφισες φαντάζομαι. Και εσύ. Πονάμε. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Αλλά σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Τώρα, λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε. Πάψε φυλάκο να μιλάς. Είσαι ψεύτης και παράδειγμα. Έσκησε ο Κιλτίδης. Έσκησε. Δεν μου λες. Ναι. Τώρα το σύμφωνο συμβίωσης με την αριστερά δεν είναι λογικό? Είναι. Τι φωνάστε, τι γκαρίζετε τότε? Έλατε, είναι... Για τα, παιδιά που θα υιοθετούν οι ομοφυλόφιλοι, αριστερά δεν έχετε? Προοδευτική αυτή δεν έχετε κυβέρνηση? Πάντως συμφωνείς. Δεν ξέρεις αν είναι αριστερά αυτό που έχω. Θέλω για σένα ρε, φωνάζουν εσύ, από κάτω. Τι φωνάζετε? Μια και που σπουδάζεις στην ιατρική, δεν πιστεύεις ότι η παιδοψυχίατρη είναι αρμοδιότερη για να μας απαντήσουν αν αυτό είναι εφικτό ή όχι? Η ψυχιατρική γενικότερα μπορεί να, να μας απαντήσει για το, για το λαό μας. Ναι. Όχι, γενικότερα για τον άνθρωπο, για τη συμπεριφορά, να την κωδικοποιήσει. Ναι, μωρέ, και να την προβλέψει και να την εκτιμήσει καλύτερα. Παίζουνε μπουνιά στα ζευγάρια και γίνεται το ξύλο της αρκούδας στα σπίτια και. Δηλαδή, αυτό να πω δεν κάτι. Πειράζει, ας πούμε ότι είναι ένα περιβάλλον θεωρητικά όπου είναι δύο γονείς διαφορετικού φύλου που υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, τσακωμοί και όλα αυτά, ένα παιδί τα παρακολουθεί. Και υπάρχει ένα ζευγάρι ατόμων του ιδίου φίλου που είναι υπερβολικά αγαπημένοι και αυτό το πράγμα το μεταδίδουν και στο παιδί. Ποιο είναι πιο αρμονικό περιβάλλον να μεγαλώσει ένα παιδί? Το παράδειγμα είναι. Σκέψου το, ψυχίατρε. Να κάνει πρακτική στο Μετρόπολη όταν θα πάρει. Μετρόπολη. Για το τέρμι να πω. Τι ομάδα είμαστε? Ολυμπιακό είμαι και φίλο Ηρακλή. Αγαπάμε και την Ηρακλή. Όπως, από τις μικρές ομάδες είσαι Ηρακλής. Ηρακλάρα. Όπως ο Μπουτάρης. Λέει είμαι Ολυμπιακός και από τις μικρές ομάδες είμαι Άρης. Να, έτσι. Λοιπόν, να δώσω σκορ ραπ. 1-0. Φύγερε. Πολύ ξύλο. Φύγερε ξένερο. Πολύ ξύλο, ε. 4-2, ρε. 3-2, ρε. Λες, να σου πω κάτι. Τώρα λέμε τώρα... Κάτω από την κουρτίνα, ότι έρχονται σε οι δύο διοικήσεις. Θα δείτε κανένα διπλό τον Παναθηναϊκό, 30 εκατομμύρια στη Μαλαισία. Πέστε κάτω, ξέρει καραγκιός. Καλά, εντάξει. Για χαρά. Προτελευταίος για σήμερα. Ναι. 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 Βρε Παγιωτόμαρα. Καλό στο Σταύρο. Η ομάδα του Άρεος μας θα πάρει την αδειοδότηση, κύριε Μπούζο. Και θα... Είμαι πολύ στεναχωρημένος, ρε. Σηκωφάντες. Για τον Ντούντορ, για τι πράγμα? Όχι, 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 σήμερα δεν θα μιλήσω για ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πιστεύω κάποια στιγμή με τον Ιβάν Σαββίδη θα βρει τον δρόμο του. Να βρει μια νύχτα που είχε ο Ζαγοράκης, αυτό φτάνει. Εντάξει, λοιπόν. Που δεν τον πάω αυτό τον άνθρωπο. Ποιον? Αλλά μια νύχτα ακόμα του Ζαγοράκη σε επιτυχία επί ΠΑΟΚ δεν την έχει κάνει ακόμα ο Σαββίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, πού φτάσαμε δηλαδή? Μάλιστα. Είμαι στεναχωρημένος γιατί βγήκε ένας κύριος, δεν θυμάμαι, πριν 4-5 γραμμές περίμενα αρκετή ώρα, 40 λεπτά περιμένω. Τι είπε? Και είχε πει ότι εγώ δεν θέλω, λέει, τους πρόσφυγες για τα παιδιά μου. Ναι. Να τον πω κάτι. Καταρχήν, η μητέρα μου εμένα, κύριε, εσύ που βγήκες, γεννήθηκε στο Ουσμπεκιστάν. Και ξέρεις γιατί γεννήθηκε στο Ουσμπεκιστάν? Όχι. Γιατί είχε πόλεμο εδώ πέρα. Τι πόλεμο είχε? Τι πόλεμο είχε? Εντάξει, είναι γνωστό. Τι γνωστό?
Λοιπόν, εσύ κύριε που λες και βγαίνεις ότι θα πάρεις τα όπλα και τέτοια που ακούς και για τα παιδιά σου, να ρωτήσεις τον παππού σου όταν πολεμούσε 5 χρόνια και η γυναίκα του ήταν έγκυος και έπρεπε να βγει έξω σαν πρόσφυγας για να γεννήσει τη μάνα σου που σε έχει φέρει σε αυτόν τον κόσμο. Και δεν ντρέπονται να μιλήσουν για τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν λέω μπορεί από τα 10 εκατομμύρια πρόσφυγες να έχεις και 500.000 κακούς ανθρώπους εκεί μέσα. Όπως όταν ήρθαν οι Αλβανοί στην Ελλάδα, εγώ ρατσιστής δεν είμαι. Όταν ήρθαν οι Αλβανοί δεν υπήρχαν και από όλους αυτούς 100 κακοί. Όπως και οι Ρώσοι που μπερδέψαμε τους Πόντιους με τους Ρώσους. Ή όπως με τους Αρμένιους. Ξέρεις τι σημαίνει πόλεμος. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις 3 παιδιά. 4 παιδιά και να πολεμάς και να σου φεύγουν οι ρουκέτες από πάνω και να λες αυτό το πράγμα για τα παιδιά σου, δεν το έχεις ζήσει. Για μένα να σου πω ποιος είναι πρότυπο. Ο παππούς μου φίλε και μετά από τον παππού μου ο μπαμπάς μου. Γιατί είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που είχανε κάκαλα και έχουνε κάκαλα. Γιατί άμα δεν υπήρχαν αυτοί, τώρα χειρότερο και από μαζορέτες θα ήμασταν. Όχι σύμφωνο συμβίωσης, χειρότερο από αυτό που έκανε ο Τσίπρας θα ήμασταν. Θα προσπαθούσαμε να κατεβάσουμε κάτι για να πάρουμε λεφτά. Για να τα ακούσεις εσύ αυτό κύριε που βγήκε σκέπες για τα παιδιά μου. Όταν ερχόντουσαν οι Αλβανοί δεν ήσουν να το πεις αυτό. Όταν ήρθαν οι Ρώσοι το ίδιο. Όταν ήρθαν οι Μαύροι το ίδιο. Σε πείραξαν οι πρόσφυγες που βγήκαν από τον πόλεμο. Έχεις ζήσει πόλεμο ρε εσύ. Έχεις ζήσει, τον παππού σου ρώτα, που γέννησε τη μάνα σου εκτός Ελλάδος. Αυτά είχα να πω. Τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Πρώτη φορά παίρνω, καλημέρα και όλα και εσένα Ραπτό που λέγεσαι γιατρό. Θέλουμε και ερμηνεύσεις έτσι, να ανανεώνεται λίγο το αυτό, έτσι, μπράβο. Εντάξει, ακούω την εκπομπή, απλώς δεν ασχολούμαι. Τα αθλητικά τα ακούω πιο πολύ για να γελάω. Σωστός. Απλώς επειδή πιάσαμε και άλλα θέματα ήθελα να πάρω. Ναι. Καταρχήν για το σύμφωνο συμβίωσης που λένε. Δεν χρειάζεται παιδοψυχολογία οτιδήποτε. Η γνώμη μου τι είναι. Ας πιάσουμε την ιστορία και ας πιάσουμε και τη φύση. Γιατί πιστεύω κάτι πιο σοφό από τη φύση δεν υπάρχει. Για να δούμε. Τώρα σαν γιατρός, ο κύριος μπορεί να ξέρει καλύτερα. Εμείς είμαστε θηλαστικά, έτσι δεν είναι. Τα θηλαστικά δεν υπάρχουν ερμαφρόδιτα. Ναι, αλλά είμαστε και λογικοί. Μη συγκρίνεις τον άνθρωπο με όλα τα θηλαστικά. Ο άνθρωπος έχει και λογική. Ναι, έχει αντίληψη του εαυτού του. Τα ζώα δεν ξέρουμε αν το έχουν αυτό. Μην κάνεις τέτοια λογικά άλματα τα οποία δεν μπορούν να ευσταθούν. Ναι. Εδώ δεν μπορείς να συγκρίνεις την ανθρώπινη με τη ζωική συμπεριφορά. Είναι δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Δεν έχουμε ένστικτα, έχουμε λογική. Ότι είμαστε λογικά όντα. Εγώ όμως το πιάνω και σαν φύση ότι είμαστε θηλαστικά. Αυτό δεν λέει τίποτα. Τα θηλαστικά για να αναπαραχθούν χρειάζεται το αρσενικό και το θηλυκό. Εκεί μιλάς για ένστικτο αναπαραγωγής. Όχι ότι. Ο άνθρωπος δεν κάνει σεξ μόνο για αναπαραγωγή, κάνει και για ευχαρίστηση. Και αυτό το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ζώα. Και για να μεγαλώσει όμως ένα γόνο. Και για να του δώσει κάποιες. Το γεγονός ότι έχεις. Ότι σου βγαίνει ανάγκη, ότι πρέπει να προστατεύσεις τα τέκνα σου κτλ. Αυτά ίσως τα ζώα στη φύση το κάνουν από ένστικτο για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αλλά εδώ πέρα πλέον ο άνθρωπος είναι οικονομικός, παράγει οικονομία, είναι διαφορετική η δομή της κοινωνίας. Κλέβει. Καλά. Μην ξεχνάμε. Ναι, αυτό που λες με τη είναι πολύ διαφορετικές συγκρίσεις. Ρουφιανεύει, κλέβει. Αυτό που λες με τη λογική. Υπάρχουν επίσης, αν μπορείς να τα. Είναι αδόκιμες συγκρίσεις αυτές, δεν μπορείς να τις κάνεις. Απλά ζώα και ζώα με λογική. Πιάσε π.χ. ζώα με λογική όπως λένε τα δελφίνια. Που είναι εξελιγμένα στη λογική. Πιάσε τις φάλες, δεν ξέρω εγώ. Ποια άλλα ζώα που είναι πολύ πιο εξελιγμένα από τα απλά ζώα. Ο κόκκινος. Φτάνουν, εντάξει, μπορεί να μην φτάνουν στο επίπεδο του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι από τη στιγμή που η φύση έχει κάνει αρσενικό θηλυκό, για το σύμφωνο συμβίωσης δεν έχω κανένα θέμα. Απλώς για να μεγαλώσουν παιδιά είναι άλλο θέμα. Πολύ πιο σοβαρό και μεγαλύτερο. Άρα ενίστασε στο θέμα της διαπαιδαγώγησης και ανατροφής του παιδιού.
Το άλλο δεν σε... Στο να ζήσουνε μαζί. Δεν έχω, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Από τη στιγμή που άμα θέλουν, άμα αγαπιούνται, ερωτεύονται οτιδήποτε, αυτό δεν είναι θέμα, είναι δικό τους θέμα. Απλώς για να διαπαιδαγωγήσουμε... Πάντως όλο αυτό που γίνεται και νομιμοποιείται που... στις ευρωπαϊκές... Συγγνώμη. Το άλλο που βλέπω ότι είναι πολύ της μόδας, λένε ένα ετερόφιλο ζευγάρι, άντρας γυναίκα, που, είναι, που δεν έχει μόρφωση, που μαλώνουν και ξαφνικά το αντιπαραθέτουν με ένα ζευγάρι ομοφιλοφίλων που τα πηγαίνουν τέλεια, είναι μορφωμένοι, έχουν λεφτά. Ποιο θα μεγαλώσει καλύτερα παιδί? Γιατί δεν βάζουμε ότι από τη στιγμή που είναι και ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι, είναι άνθρωποι και αυτοί. Και αυτοί μπορεί να είναι, να είναι σαν ναρκωτικά στο ποτό, να βρίζουν, να χτυπάνε. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Η απόφαση γιατί έχει πέσει πολύ τη μόδα. Δηλαδή, σε όλες τις συζητήσεις ακούω πάντα το ετερόφιλο ζευγάρι να έχει όλα τα αρνητικά και το ομοφιλόφιλο. Αυτό για να κλείσει μια παρένθεση. Απλώς τα θέτω σαν ερωτήματα. Γιατί σε όλες τις εκπομπές το ακούω. Υπάρχουν, κοίταξε φίλε μου καλέ, εδώ να σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πιθανότητες. Εμείς κάναμε μια σύγκριση σε ένα περιβάλλον το οποίο θα ζει και θα μεγαλώσει ένα παιδί. Δηλαδή, πρώτιστο για μένα αγαθό το οποίο πρέπει να δώσει η οικογένεια σε ένα παιδί είναι η αγάπη. Καλά, αυτό είναι αναφυσβήτητο, εννοείται. Και προφανώς το συναίσθημα δεν είναι κριτήριο αν θα προέρχεται, ξέρω εγώ, από άτομα διαφορετικού ιδίου φύλου. Το να μεγαλώσει ένα παιδί με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες, δεν το έχουμε δει, δεν έχει δοκιμαστεί και πάρα πολύ, δεν το ξέρουμε. Ας το δούμε να δοκιμάζεται. Ας το δούμε να δοκιμάζεται και θα το κρίνουμε αν είναι σωστό ή όχι. Αν είναι εφικτό ή όχι. Από τη στιγμή που δεν δοκιμάστηκε τόσες χιλιάδες χρόνια ή πήγε να δοκιμαστεί κάπου. Αυτό είναι, είναι θέμα κοινωνικής ορίμανσης πλέον. Γιατί δεν υπήρχαν και φυλές που ήταν πιο κοινωνικές, πιο κοινωνικά ορίμες από τη σύγχρονη εποχή μας. Κοιτάξτε, σύμπα, το βασικό μέλημα μιας κοινωνίας είναι να μπορέσει όλος ο κόσμος να έχει αυτό το προς το ζήν. Είναι το πρώτο μέλημα μιας κοινωνίας οργανωμένης. Τώρα που και ύστερα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτουμε εμείς, ίσως να είναι και δευτερευούς σημασίας. Εγώ σου λέω, εγώ πιστεύω ότι έχει δοκιμαστεί αυτό, όπως έχει δοκιμαστεί σε φυλές η παιδοφιλία. Έχει δοκιμαστεί σε άλλες φυλές, ξέρω εγώ, εκτινοβασία τόσες χιλιάδες χρόνια. Ούτως ή άλλως ο κύκλος του ανθρώπου, μάλλον η ζωή του ανθρώπου και της ιστορίας του. Το βασικό από ό,τι καταλήγουμε, φίλε μου, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής περιστρέφεται γύρω από το σεξ. Είναι μέσα στη ζωή μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το άλλο που θέλω να πω επιπλέον για να... Κεφαλαίωδες θα έλεγα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα λείπει η παιδεία, που η παιδεία δεν έχει καμία σχέση με μόρφωση ή με λεφτά. Δηλαδή και τους πρόσφυγες, δυστυχώς ο Έλληνας μαζί με τον Εβραίο είναι από τους μεγαλύτερους πρόσφυγες παγκοσμίως από αρκετά των χρόνια. Το κακό με την Ελλάδα και με τους πρόσφυγες, ότι όχι ότι έχω τίποτα με τους πρόσφυγες, εννοείται ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε ότι τα πάντα. Το θέμα τι είναι, οι Αμερικανοί χωρίς ιστορία, χωρίς τίποτα, δεν υπάρχει ντόπιος Αμερικανός και όλοι λένε God bless America από μια ιστορία που δημιουργήσανε και αυτό που διδάσκουν στα σχολεία. Εσύ ξαφνικά έχεις ανοίξει τα σύνορα να έρχονται κατά χιλιάδες και στο τέλος εκατομμύρια οι πρόσφυγες. Φαντάζομαι την ιστορία της Αμερικής την γνωρίζεις. Ξέρεις τι ήταν η Αμερική? Η Αμερική ήταν αυτό που λέμε ο κάδος σκουπιδιών των Βρετανικών φυλακών. Δηλαδή, επειδή είχαν γεμίσει οι Βρετανικές φυλακές και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούσε πλέον να σιτήσει τους συγκεκριμένους, τους φυλακισμένους, τους έστελνε ομαδικά, σαν δεσπεράτες, σαν τυχοδιώκτες, σε αυτές τις νέες αποικίες. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία των Αμερικανών. Γι' αυτό βλέπεις και υπάρχουν καουμπόιδες, δηλαδή χρυσοθύρες, δηλαδή βλέπεις ότι. Το μοντέλο ανάπτυξης της Αμερικής είναι καθαρά τυχοδιοκτικό. Αμερική, Αμερική. Δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός. Έτσι χτίστηκε και η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ας πούμε βρετανικές αποικίες κυρίαρχα. Έτσι γεμίσανε με απίκους. Έτσι κατοικήθηκαν. Ήταν άνθρωποι που ήταν στις φυλακές και τους στέλνανε. Γιατί ήταν φτωχοί, δηλαδή και φεύγανε για αυτόν τον λόγο. Τα φώτα του πολιτισμού τα φέραμε εμείς. Μεγάλη όμως μαγιά των Αμερικανών. Και σκέψου, ο φυλακισμένος, αυτός που λέμε ο απόκληρος τα λοιπά, βρήκε κάπου να ζήσει και έγινε καλύτερος. Ναι, φαντάζομαι όμως κανείς δεν είναι Αμερικανός. Αλλά από μια παιδεία ή από μια ιστορία που δημιούργησαν. Στην ουσία έγινε. Λένε ένα God bless America. Το θέμα τι είναι, ποιο είναι το θέμα, πού θέλω να καταλήξω. Ότι έρχονται κατά ορδές οι μετανάστες, παρόλο που δεν είναι από περιοχές και από χώρες που έχουν τον πόλεμο και πρέπει να έρχονται θεωρητικά μόνο αυτοί. Έρχονται όμως τόσοι πολλοί
Εσύ δεν θα μπορείς να τους εκμεταλλευτείς το ότι να τους βάλεις στο δικό σου κοινωνικό σύστημα και στην παιδεία, έτσι ώστε ξαφνικά, γιατί Έλληνας δεν είναι Έλληνας ο οποίος είναι στο αίμα, αλλά Έλληνας ο οποίος έχει τη μόρφωση και την παιδεία και αισθάνεται στην καρδιά. Είμαστε παραμορφωμένοι οι Έλληνες. Έχουμε μεγάλη παιδεία και μεγάλη μόρφωση. Έτσι, σωστά. Έτσι. Και στο τέλος θα γίνεις εσύ μειοψηφία στην ίδια στη χώρα. Δηλαδή 3.000 πρέπει να προσπαθούν να σε πολεμήσουν έξω από τα σύνορα, το άσε πολεμάνε από μέσα. Δεν με ενοχλεί η μειοψηφία. Δεν με ενοχλεί να είμαι μειοψηφία, με ενοχλεί να μην έχω λεφτά. Ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο. Ο Αντετοκούμπο δεν είναι φυσικός Έλληνας. Όχι. Τι νιώθει όμως το παιδί. Ναι, δεν είναι όντως. Δεν είναι φυσικός Έλληνας. Εντάξει. Τι νιώθει είναι. Αυτό είναι που μετράει. Εγώ που δεν φαντάζεσαι τώρα όλους αυτούς τους ψηφοφόρους της Αυγής. Όταν καρφώνεται τον κούμπο, τι κάνουν. Κολοτούπες κάνουν. Είναι παράδοξο αυτό. Ελληναράδες, φώτα του πολιτισμού, φτάνει. Καληνύχτα. Για χαρά. Γιατρέ, ωραίο ίσω σήμερα, ωραίοι κι εμείς. Ωραία ήταν η ατμόσφαιρα. Έτσι, όταν έχει αριστερά τα πρώτα χρόνια, πρέπει να προσαρμοστούν οι Έλληνες. Δηλαδή, θέλουν κανένα 2-3 χρόνια ακόμα, 4-5, για να παραμείνουν, ας πούμε, να δουν πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς δηλαδή γίνεται ένας πολιτισμός, έτσι, μια κουλτούρα διαφορετική. Καλή συνέχεια με Γιάννη. Τι να πω, φιλιά. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Να ερεμήσει, καλό τρίμερο. Να πετάξει το χαρτά εδώ καλά. Ναι. Εδώ καλά. Ναι. Τα 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 εδώ καλά.